Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν νοκάουτ. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Καλημέρες, έλα να μαζευόμαστε. Μποτζόρνο, κουμπαράκι μου, σούληψε το μικρόφωνο, σούληψε το όφωνο δύο μέρες. Ω, χθες έκανα. Τι, πού? Έκανα Europe One. Α, έκανες Europe One χθες, ναι. Και βγάλαμε το Φωτιάδη. Ναι, τι κάνει αυτό το παιδί ψυχούλα. Ο οποίος μας είπε πώς έκανε σεξ τελευταία φορά. Πότε ήταν τελευταία φορά όμως? Πριν τρεις μήνες. Τώρα κοντά. Επιπληρωμή. Α, επιπληρωμή, και μάλιστα. Έστειλε και ένα φίλο του, λέει. Ένα δικό του για να κάνει την ίδια αυτό και τα λοιπά. Ναι. Και αυτό φέρθηκε λίγο βάναυσα και τα λοιπά. Σαν τράπης. Ναι, και έκανε το μπροστάτη. Αμά. Αλλά μετά αυτή που ξαναπλήρωσε αυτό. Ξαναπλήρωσε, ναι. Είναι ο πρώτος προστάτης πόντιος επιπληρωμή. Δηλαδή, νταβατζής ο οποίος πληρώνει.
Γιατί είμαι πόντιος. Το εξηγήσαμε ότι αυτό πρέπει να το κάνει τουλάχιστον να μην πληρώνει. Μετά θα μάθει να πληρώνεται. Αλλά αυτός είναι πόντιος, είναι καλός άνθρωπος. Φωτιάδης. Καλημέρα στον Φωτιάδη. Δεν υπάρχει. Ψυχούλα. Ψυχούλα. Μας έφερε δώρο. Εγώ δεν το ξεχνάω. Και με τις μπιλίτσες μικρές. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φωτιάδη, καλημέρα εγώ είμαι σε σένα. Δηλαδή έκανα το καλό. Την προστάτευσα την κοπέλα. Μετά λέω. Πλήρωσε. Πλήρωσε κανονικά μετά. Τώρα ποιο είναι πιο περίεργο, το ότι η κοπέλα, ο Φωτιάδης πλήρωσε και το προστάτη ή τα παιδιά που πάνε στο σχολείο χωρίς τσάντες κάθε Δευτέρα. Θα στα πω όλα. Τι θα μου τα πεις όλα. Το πιο περίεργο με το Φωτιάδη ποιο είναι. Ποιο. Ότι η κοπέλα ήταν στον εύωσμο. Επιπληρωμής είπαμε έτσι. Ναι. Ναι. Και αυτός διάλεξε ξενοδοχείο ανατολικά και πλήρωσε και 70 ευρώ ταξί. Όχι, 70 ταξί και 120 σου βγήκε ο Κούκκος Αηδόνη. και ο προστάτης μαζί. Έτσι. Και το δωμάτιο. Και το δωμάτιο μαζί. Βρε Φωτιάδε, αγόρι μου. Γιατί βρε αγόρι μου είσαι άπειρος. Έλα μου ωραία τώρα το παιδί. Μην το κοροδέψει το παιδί. Ψυχούλα. Ψυχούλα Φωτιάδε. Αφού η κόμενα ήταν στον εύωσμο. Ναι. Ωραία. Εσύ γιατί πήγες λέω στο καζίνο. Γιατί εγώ η γιαγιά μου είναι εκεί. Α, ναι, η γιαγιά. Η μεριά μου. Α, η μεριά μου, να άκουσα τη γιαγιά. Γιατί δεν είχες μια κοπέλα λέω η οποία ήταν... Από καλαμαριά. Από ναι. Εκεί αφού η αγγελία δεν έλεγε μου. Καλημέρα στο Φωτιάδη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έλα τώρα το παιδί, εντάξει, την ψιλοπάτησε λίγο. Ψυχούλα είναι όμως. Είναι ψυχούλα. Μας έφερε εδώ τα ξύλινα τα δωράκια, τα είδε στο στυλό. Τι να κάνω, φίλε με τις τρελούς. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, τι να κάνω. Στραβά σαν μαγνήτη στο κορμί της. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα τι κόλπο είναι αυτό, γιατί το άκουσα και με έφυγαν τα μαλλιά που δεν έχω. Τι έγινε. Τα παιδιά λέει ναι. Την Παρασκευή να αφήνουν τις τσάντες στο σχολείο. Ναι. Έτσι ώστε να μην πιέζονται ψυχολογικά το Σαββατοκύριακο, οι γονείς να τους κάνουν ταξιδάκια εκδρομούς, λες και ζούμε δεκαετία 80, τους πάει στην Disneyland, τους πάει ξέρω εγώ, να μην αγχώνονται να βλέπουν την τσάντα και τη Δευτέρα να πάνε στο σχολείο κανονικά με σακούλες, νάιλον, στη μία πλευρά και στην άλλη έχοντας το κολατσό. Καλό είναι αυτό. Τι καλό είναι αυτό, ρε Κωνσταντίνε. Πώς και πώς. Τι καινούριο κόλπο είναι αυτό τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ. Να μην διαβάζουμε το Σαββατοκύριακο. Καθόλου, ε. Άρα τη Δευτέρα νομιμοποιείται να είμαστε αδιάβαστοι, έτσι, να πάμε χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Κοίταξε, οι καθηγητές που είναι μπελχανάδες. Καθηγητές δεν είναι. Όχι, ναι. Θα σου πω. Ναι. Σου λέει Παρασκευή, αφήνουν τα παιδιά τη τσάντα. Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να διαβάσει. Δύο ώρες βάλτε να διαβάσουμε. Οπότε Δευτέρα εμείς ναι. Δεν εξετάζουμε, δουλεύουμε, είναι η ημιαργία. Α, ξεκινάμε την Τρίτη δηλαδή. Ωραία, ξεκινάμε την Τρίτη. Τερτάτε τραβάει μια απεργία. Μια απεργία. Την Πέμπτη εκδρομή. Εκδρομή. Την Παρασκευή ήδη. Αφήνουμε την τσάντα σχολείου για να την πάρουμε τη Δευτέρα. Και άρα δεν κάνουμε τίποτα. Πώς θα βρωτηθεί. Είναι αδιανόητο. Εγώ μου το είπε ο Βαραγιάννης και ζαλίσκα γιατί ακόμα ο Αχιλλέας πάει νήπια. Δηλαδή του χρόνου, σαν να μας λέει Παρασκευή την τσάντα στο σχολείο και ελάτε Δευτέρα. Με ποια βιβλία τη Δευτέρα, δεν θα έχουμε άλλο διαφορετικό πρόγραμμα Δευτέρα Παρασκευή. Πάντως θα γίνεται μεγάλο ψήρισμα. Ψήρισμα. Με τις τσάντες. Με τις τσάντες, ε. Εμένα ξέρεις πως με διώξαν από το σχολείο. Τι έκανες. Ψήρισες τις τσάντες. Όχι. Όχι. Επειδή τα παιδιά ήταν πλουσίων οικογενειών, γιατί ήταν κολέγιο, μετά με διώξαν εμένα. Καλά, άρεσε κολέγιο, με το διώξαν εμένα. Και κολέγιο, ρε φίλε, θα μας τρελάνες. Εσύ με τον ήλιο με το. Κλέβανε ένας τον άλλον. Είναι κλοπές ο ένας με τον άλλον και ψάχναν τις τσάντες. Με τον Κοκακόλα και με τον Αλέξη και με τον Τέντρο. Θες και κολέγια. Μετά, ναι, εξελίχθηκε. Και ψάχισαν τις τσάντες και βρήκανε εμένα κάτι πορνό περιοδικά χοντρά. Εντάξει, δεν κακό αυτό. Χοντρά για τις εποχές. Δηλαδή δεν ήταν αυτά τα. Τα ρατατάκια αυτά τότε τι είχατε. Όχι, ήταν τα. Είχατε κάτι... βρει πονηρά, ναι, πονηρά. Ναι. Μπράβο, Κωστή μου. Μπράβο, αγόρι μου. Έπαιρνα εγώ ομάδα Sportfan. Ναι, ναι. Extra Sport. Ναι, ναι. Ήταν τα δύο περιοδικά της, τα εβδομαδιαία της. Τα αθλητικά. Αυτά ήταν. Και έβαζες μέσα και τα πονηρά. Ο Μπούζας δεν με τράβαγε. Δεν σε τράβαγε ο Μπούζας. Δεν με τράβαγε. Τα ξύλινα, τα μεγάλα, τα γράμματα αυτά δεν σε έπιθαν. Μετά δεκαετία 80 έπιασα τον Μπούζα. Έπιασες Μπούζα. Μαζί με τον Φίλαθλο. Μαζί με τον Φίλαθλο. Πριν τα πάρουν από τον Κόκαλη τα. Φίλαδος ήταν καλύτερη φίλη. Τα εύσημα. Ναι, τα εύσημα. Έτσι θα τα λες. Εύσημα. Ναι, εύσημα. Ήταν πολύ καλός. Τα βαφτίζουμε εύσημα. Ναι. Γιατί μου το εμένα, πολύ ωραίος. Εμένα μου το είπε και προσωπικά ο Γεωργίου. Μέχρι που ο Καραγιαννίδης πήρε τα εύσημα από τον Κόκαλη. Ναι, ναι. Ο Φίλαδος ήταν η καλύτερη εφημερίδα. Εγώ θυμάμαι πήγαινα διακοπές στο καλοκαίρι σε νησιά και έπαιρνα φίλο γιατί δεν έβρισκα στο βορρά. Μέχρι όμως. Όταν τα φτιάξανε ο Κόκαλης με τον Καραγιαννίδη. Και πήραν τα εύσημα. Πήραν τα εύσημα. Μάλιστα. τώρα ζούμε στην εποχή που παίρνουν μόνο εύσημα. Ο Κόκαλης λοιπόν ναι. Τα εύσημα τα έδινε. Ναι, τώρα τι γίνεται. Μόνο εύσημα μοιράζουν. Μοιράζονται και εύσημα. Πολλά εύσημα. Ναι. Καλά, εμείς εδώ είμαστε λίγο μπουνταλάδες Βορειοελλάδα, δεν μοιράζουμε εύσημα. Βορειοελλάδα δεν είστε μπουνταλάδες, ναι. Είστε χωριάτες. Χωριάτες. Είστε, δηλαδή... Βλάχοι. Πες τα, Κωνσταντίνε μου. Παίρνετε κάνα μεροκαματάκια, αλλά δεν. Όχι. Εσύ. Παίρνεις μεροκάματο. Δεν έχω τόσους χορηγούς. Εσύ είσαι δυνατός. Να σου πω κάτι.
Εάν οι χορηγοί με καλύπτουν τα διπλά, από ό,τι θα μου δίνει ένας παράγοντας. Βρήκες άλλη δίοδο δηλαδή, λες. Ναι, γιατί να μην τα πάρω. Γιατί να μπει σε τέτοια διαδικασία, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Όταν ναι, παίρνω, εγώ όταν βγάζω τα διπλά από τους χορηγούς και μικροχορηγούς, δηλαδή μην νομίζω ότι για τα λοιπά, αλλά ναι. Χθες ο Πασκάλ, τώρα μια που είμαστε σε τέτοιο θέμα, ο γιατί Πασκάλ, θα πάμε, ναι, μου στείλει ένα μήνυμα αργά το βράδυ ότι στο νέο κανάλι του. Του Σαββί, του ΟΑΝ, έτσι όπως μετανομάζεται από το ΕΠΣΙΛΟΝ, θα έχει εκπομπή, δεν ξέρω τέλος πάντων, ο Νικολακόπουλος του Ολυμπιακού. Μου λέει, σχολιάζει το αύριο λίγο με τον Κουμπαράκη, λέει, που τρελαίνεται με τέτοια θέματα. Εγώ δεν είναι σχολιάσω. Ναι. Εγώ να πω ότι είναι ηλίθιοι οι παοξίδες που γλύφουν. Τώρα μιλάμε για Νικολακόπουλο, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Ορισμός του Ολυμπιακού χρόνια με την εφημερίδα. Με... Μα ο άνθρωπος. Ναι. Εγώ έκανα μια κουβέντα με τον Γιώργο Τσαβίδη πριν μήνες. Ναι, ναι, θυμάμαι, θυμάμαι. Ναι. Και γιατί του είχα πει θέλω να σε μάθω μπάλα να μιλήσω ναι, για μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Κάνε καλό σχέδιο, ήταν καλό σκηνικό. Mm-hmm. Με καλέσαν λοιπόν και μιλήσαμε για μπάλα. Ναι. Και μου είπε ότι θα κάνω ένα κανάλι, αλλά δεν κάνω κανάλι για τον ΠΑΟ. Μη διαμαρτύρονται, εγώ θα κάνω κανάλι. Άρα λογικό είναι να κινείται σε τέτοιες λύσεις, έτσι. Θα κάνω ένα κανάλι το πανελλαδικό. Το οποίο θα είναι κανάλι. Ναι. Άλλο ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι επιχειρηματίες. Άμα βάλει το. Ναι, αλλά αυτό βάλει σε αντίθεση με αυτά που μου λες. Αν δεν πήρε τους ΠΑΟΚ, κάνει κανάλι για την Ελλάδα. Δεν κάνει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι μέχρι τα Τέμπη. Ναι. Ο άλλος, άμα ο ΠΑΟΚ ήταν όλη τη Ελλάδα, θα έπαιρνε ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Σου λέει όμως 4-3 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, 2 Παναθηναϊκοί, 1 ΑΕΚΣΙΔΕΣ, 1 και ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Βάλε 3-6-7 με ένα είμαστε. Ναι, και οπότε το, και δηλώσεις κυρίως τη βλέπουν γυναίκες. Μπορεί, μπορεί, ναι, μετά έβαλε προγράμματα και το εμπορικό του τμήμα, καλή ώρα όπως είναι το Ανδρώνη, με τα ίδια σκεπτικό, ο Ανδρώνης έπρεπε να πέσει το μακεδονικό. Εάν έπεσε το μακεδονικό Ανδρώνης, θα τρώγαμε... Μην άφες μακεδονικό, στάσου, χάσαμε κιόλας. Στάσου ρε φίλε. Το Μελιτέα, τρίμπαλο φάγαμε. Πες τον Πασκάλι το, που ξύπνησε στην Ελλάδα και που έτρωγε κροκοδίλο στην Αφρική. Κροκόδιλο, ναι, και ζαρκάδια. Ότι ο Σαββίδης είναι επιχειρηματίας, δεν είναι χαϊβάνι. Ναι. Δεν θα πάρει ένα κανάλι να το πάει 0%. Έχει άλλες βλέψεις. Ναι. Είναι ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί. Έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό που είναι η μισή Ελλάδα. Έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό που είναι το τρίτο της Ελλάδας. Έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ μέχρι τα Τέμπη. Όχι, όχι, παντού υπάρχει. Απλά από τα Τέμπη και κάτω δεν είναι τόσο... Παντού υπάρχει. Ο Σαββίδης λοιπόν. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν... άρα να μην γκρινιάζουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που λένε απ' έχουμε το κανάλι αλλά ο Σαββίδης δεν παίζει ΠΑΟΚ. Μα θα παίξει τα πάντα. Θα έπαιζε ΠΑΟΚ αν πουλούσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ πουλάει σε 7 νομούς. Ναι, όχι σε 7 νομούς, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ρε αγόρι μου, και πάντα. Δηλαδή το θεωρείς χάσο το Σαββίδη. Όχι φυσικά. Εάν ο ΠΑΟΚ... Ναι, αλλά εγώ σου, άλλο σου λέω, γιατί το ξεφωνίζετε. Κακώς το ξεφωνίζετε. Α, μα αυτό λέω. Και άμα ήταν έτσι πες τον έξυπνο τον Πασκάλ. Ναι. Κανάλι δεν έχει και ο Ανδρώνης. Ναι. Γιατί δεν έχει πρώτη σελίδα το μακεδονικό που έκανε Magic Live 3-2 στη Μελίτη που μιλήσε. Μελιτέας, ναι, Μελιτέας. Άμα ήταν έτσι τότε ο Ανδρώνης, θα έπεσε πρώτη σελίδα το μακεδονικό. Το παίζει. Σωστός, δεν τον παίζει. Άστε λοιπόν το παραμύθι τώρα να πάρει παοξίδες. Δεν τον παίζει, όχι. Να πάρει παοξίδες ή να κάνει, να τρώει πρόστιμο. Πες ότι κάνει παοξίδες εκπομπή. Ναι. Και να πει καλησπέρα. Όχι, υπάρχουν και παοξίδες που δεν λένε έτσι. Ναι, άσε τώρα. Αρχίζουν λοιπόν, δηλαδή, να μιλάνε με το στόμα με τα ρουθούνια οι παοξίδες. Καλησπέρα. Δεν κατάλαβα και ζαμπά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μαζί σου είμαι, αλλά γιατί ξεφωνίζεται το Σαββίδη, γιατί δεν παίρνει παοξίδες στο κανάλι του. Αυτό σου εξηγεί ο Ραπτόπουλος. Ναι, άρα κακώς το ξεφωνίζει. Εγώ έκανα κουβέντα με το Σαββίδη. Ξέρω. Μικρό, στην μπάλα επάνω, γιατί είχα μια διένεξη και μια διαφωνία. Σε θέματα μπάλα. Σε θέματα μπάλα. Και λέω, ζητάω ακρόαση από την οικογένεια να μιλήσω 2 ώρες για μπάλα. Πήγα. Με τον Πασκάλ κιόλας πήγα. Ναι, 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 το θυμάμαι. Το πρόσεξε θυμάμαι. Τώρα να δεις. Μου λέει, θα κάνω ένα κανάλι το οποίο δεν θα έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Θα έχει ένα κανάλι το οποίο θα είναι ένα κανάλι το οποίο πρέπει να βγει πρώτο. Άμα ήταν ο Ανδρώνης, θα βάζω το μακεδονικό, θα βγούμε 18η. Ναι. Μας τρελάνετε τώρα. Ρε βλάχο ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Τι έχει να βάλω, αρχίζει να μαρσάνει. Μην ακούσω να ξεφωνίζει όμως γιατί δεν παίζει ΠΑΟΚ. Γιατί σου το ξαναλέω. Εγώ η ένσταση μου εκεί έχει να κάνει. Πώς θα πάρει, τον Νικολακόπουλο θα πάρει. Ο Νικολακόπουλος είναι Ολυμπιακός. Εκφράζει τη μισή Ελλάδα. Ναι. Πώς θα πάρει ΠΑΟΚ δηλαδή, άμα ήταν θα πάρει και ΠΑΟΚ. Θα πάρει, θα πάρει. Να σκουπίζει εκεί, πώς θα λένε, με τρίλετ. Καλημέρα. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Τα πιάτα να πούμε. Α, ΠΑΟΚ με τρίλετ θα καθαρίζει κουζίνα. Θα πάρει κανένα 2 κανίβαλους, δεν θα πάρει. Καλημέρα, λέει, σας ακούει ο Πασχάλ, το φιλαράκι μας είναι εδώ. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος θέλει ένα μήνυμα, λέει, το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπαμε και θέλω να το ξαναγυρίσουμε. Καλά, αυτός είναι ριζέως, ναι, όχι, 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 το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο είναι η Φιλανδία, λέει. Δεν βάζουν ποτέ μάθημα για το σπίτι, τα κάνουν όλα στο σχολείο, ώστε τα παιδιά να έχουν ελεύθερο χρόνο με την οικογένεια. Ένα λεπτό, και να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ένα λεπτό.
Σωστό. Εκεί οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν τεμπελόσκυλα. Άντε πάλι τους καθηγητές. Ούτε το δεν είναι όλοι τεμπελόσκυλα. Έχει και πολύ καλούς δασκάλους. 130 μέρες το χρόνο δουλεύουν. Εντάξει, αυτή είναι δουλειά που δεν κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, υπάρχει το σύστημα της παραπαιδείας, το οποίο πηγαίνει φροντιστήριο για να κινηθεί το χρήμα κτλ. Α, στη Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι, η Φιλανδία είναι σοβαρό κράτος. Δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Βαλκάνια. Πες τον Κογκολέζο. Μαζί του σήμερα. Τον Κογκολέζο, πες τον. Όχι, δεν είναι ο Κογκολέζο, φίλο ακροατή του έστειλε. Μάλιστα. Χαιρετίσματα και στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό, ο οποίο μα ακούει καθημερινά κάτω στην Αθήνα. Έβαλε το ντερνετάκι του. Και σαν ουδέτερο φίλαθλο του Ηρακλέου, ο Κωνσταντίνο ο Μαραγκό, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μα στην Αθήνα. Βεβαίω. Να σε ρωτήσω εσένα. Ναι. Εσύ έναντι τη ΑΕΚ ευνοείσαι τώρα με του μείον τρει βαθμού. Δηλαδή δεν αδικήθηκε η ΑΕΚ έναντι εσού, α πούμε. Διότι λένε οι αεξίδε δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι. Να πάμε στο θέμα, ναι, μ' αρέσει ότι βολεύτηκε ο Τσιγκουναρά ο Μελισανίδη. Ναι. Γιατί δεν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα ούτω ή άλλω. Δεν θα το έπαιρνε. Βολεύτηκε να πούμε ο Τζέιμ Μποντ Οδόνη. Ναι. Βολεύτηκαν οι παίκτε που δεν θα φουλάρουν, θα του λαγούμε τρίτη, γιατί να σκοτωθούμε και να πάθουμε θλάσει κτλ. Βολεύτηκαν όλοι αυτοί. Εμένα η στάση μου είναι μία και δεν αλλάζει. Και από την άλλη μεριά σου λένε όμω οι αεξίδες. Οι έξυπνοι όμω. Κοίταξε να δεις. Εμείς οι μπουταλάδες είμαστε μέλης. Όταν ο Πάοκ έκανε τα επεισόδια έξω από το στο Πάοκ Άρης που έτρωγε ο Μπούζος της Μολότοφ. Ναι, αυτό ήταν επειδή ήμασταν εκεί, ήταν κάτω από την 7, στο στενό. Ναι, στην 7 μπροστά ήταν. Όχι, δεν ήταν σε 7 μπροστά. Ήταν εκεί που... Πώς, αφού... Μα εμείς ήμασταν στην 7 μπροστά. Άρα τι στήσατε το στάνταρ, ανόητα το στήσατε αλλού δηλαδή. Στην 7, από κάτω την κουτί. Αυτά γινόντουσαν στο δρόμο από κάτω. Τα επεισόδια δηλαδή στην ΑΚ που γίνανε, μέσα. Μέσα. Πού μέσα γίνανε. Στο γήπεδο. Πώς γίνανε. Μέσα και έξω. Μπαίναν, βγαίνανε. Μπαίναν, βγαίνανε. Μέσα στο γήπεδο. Σαν να μπαίνω, βγαίνει. Μπήκε κανεί στον αγωνιστικό χώρο. Στο κουλουάρ, ναι. Οι άλλοι φτάσανε μέχρι τα. Η Νόβα γιατί δεν έδειξε. Εντάξει, ρε Σικώστα. Κάτσε, κάτσε. Η Νόβα γενικότερα σαν πολιτική το δεν δείχνει επεισόδια. Η Νόβα δεν δείχνει επεισόδια. Άρα δεν δείχνει την αλήθεια. Ναι, δεν τα δείχνει. Τα αποκρύπτει δηλαδή. Ναι, δεν τα δείχνει. Μάλιστα. Εγώ αν θε την άποψή μου σαν λίγο. Είναι καθεσπρεπική, α πούμε. Κάπω έτσι. Δεν θέλω να προβάλλω τη βία. Δεν θέλω να προβάλλω τη βία. Δηλαδή αυτό που γίνεται δεν το προβάλλει. Όχι. Δηλαδή, μάλιστα. Παρότι είναι και εντός και εκτός γηπέδου, το ξαναλέμε αυτά που έγιναν. Δεν είναι ίδια, κακώς θα περνάνε οι αξίδες. Αλλά δεν είναι άποψή του. Ένα λεπτό. Τη φωτοβολίδα εσείς στην Ασμήνη που τη ρίξατε μέσα. Άλλος ο κανονισμός θα ρίψει φωτοβολίδα και άλλο κάνω επεισόδια. Πάει διαφορά. Μην μπερδεύουν τους κανονισμούς. Αφού το λέω κάπου, τι να κάνω, να το αλλάξω. Η ρίψη φωτοβολίδα τιμωρείται με πρόσημο. Η μπούκα στο κουλουάρ, φασαρίες με αστυνομικού. Επεισόδια τιμωρείται με μειονότητα. Δηλαδή αν μπει με το όπλο και πυροβολήσει ένα, α πούμε, θα φάει πρόστιμο ενώ αν κάνει δόση. Όχι, όχι. Όχι, άλλο όπλο, όπλο τώρα το ισοπεδάζει. Άρα δεν νιώθεις εσύ αδικημένος. Πρόσεξε λίγο. Ευνοημένος. Τώρα θα σου πω εγώ. Ναι. Θα σου πω, θα ρωτάνε πω. Οι αεξίδες. Ναι, 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 ναι. Οι αεξίδες γκρινιάζουν τώρα. Τώρα. Ενώ πριν 6 μήνες πανηγύριζαν γιατί με τον ίδιο τρόπο πήραν το πρωτάθλημα. Ναι. Το ίδιο δεν έγινε. Ναι. Δηλαδή με τον τρόπο που πήραν πέρσι το πρωτάθλημα και λέγανε εμείς δεν ασχολούμαστε απ' έξω. Άρα καταλήγουμε. Ναι. Δίκαια τιμωρείται η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δίκαια τιμωρείται. Άρα δίκαια τιμωρήθηκε και ο ΠΑΟΚ. Εγώ δίκαια τιμωρήθηκε και ο ΠΑΟΚ. Τότε γιατί του λέτε χάρτινους. Μα δεν μένουμε μόνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν μένουμε μόνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχουμε και το μάτς με τον Ολυμπιακό που δεν κατέβηκε να παίξει ο άλλος. Γιατί. Εγώ εκεί έχω τις περισσότερες αισθάνσεις. Εσύ κατέβηκε στη λεωφόρα να παίξει με το κουτί. Ποιο κουτί. Του Ήβιτς. Αφού πήγε στο νοσοκομείο άλλος. Ποιο άλλος πήγε στο νοσοκομείο. Ποιος πήγε. Ο προπονητής. Μόνος του. Νταϊλίκ σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί υπάρχει διαφορά ρε Κωνσταντίνε. Στο ένα παιχνίδι 16 εκείνη. Του έλεγε ο Κροκόδηλος ο Κωνσταντινίδης κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Του έλεγε. Και αυτά πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Άρα τι κλαίτε ότι εγώ άλλο θέλω να σου πω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Άλλο θέλω να σου πω. Η δικιά μου θέση γενικότερα για τις τιμωρίες έχει να κάνει με το εξής. Ναι. Δεν πρέπει να τιμωρούνται οι ομάδες με μείον βαθμούς για επεισόδια που γίνονται στις κερκίδες. Γιατί... Δηλαδή μείον 3, μείον 50. Βρες τρόπο να λύσεις το θέμα αλλιώς. Όχι, όχι. Όχι τιμωρώντας τους παίχτες και τον προπονητή. Κάτσε μισό λεπτό αυτό. Τι φταίει, ρε παιδί μου, ο οικονόμου, τι φταίει ο Μπακασέτας για τα επεισόδια που γίνονται. Ένα λεπτό. Τι φταίει ο Ζουνίδης. Τι έφταιγε πέρσι ο Λουτσέσκου και ο Μπίσεσμα και οι υπόλοιποι. Θα φτιάξετε λοιπόν εσείς τη security, η ομάδα σας. Θα φτιάξετε τη security και να τιμωρηθεί η ομάδα. Όχι ο σύλλογος. Ιστρόπον ώστε όταν είναι να μπω εγώ με το κουμπούρι μες στο γήπεδο να ξέρει ο παράγοντας εκεί, πώς το λένε, ο παλέμαχος αστυνομικός που έχετε, Γεροντίδης λέγεται. Ναι. Ο παλέμαχος αστυνομικός, ότι ξέρεις κάτι. Τα μέτρα τάξης. Λες, τα μέτρα τάξης, θα είναι μέτρα τάξης. Και αυτό είναι πολύ καλό που γίνεται και τρώει και μείον τρεις ο ΠΑΟΚ και μείον τρεις. Όχι, για μένα, για μένα. Είναι λάθος αυτό. Για μένα, ναι, είναι καλό. Ναι. Γιατί έχετε από την ατιμωρησία όλες οι ομάδες. Όταν έρχεται η Ευρώπη, τρέμετε και είστε κύριοι. Ναι. Ενώ στην Ελλάδα είστε κανίβαλοι. Φάτε λοιπόν και εσείς ΑΕΚ μείον 3. Φάει και εσύ μείον 3, θα πούμε ΠΑΟΚ. Έξι τόσα χρόνια να λύνει το πρόβλημα της βίας με τους μείον 3 και με τους 6. Όχι. Σου λέει, απλά δημιουργείται αδικία. Σου λέει με τον τρόπο του. Ναι.
ότι δεν έχω την πατσαρία μέσα να μου λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχεις εσύ. Λίστο. Λίστο με δικιούς σου security. Πάρε security, πώς, πάρε steward, πάρε ό,τι θες. Πώς λοιπόν έρχεται ο εκάστοτε πρόεδρος, ο εκάστοτε παράγοντας με του security και δεν τον ακουμπάμε και ο άλλος μπαίνει όπως να είναι στο γήπεδο. Ναι. Που σημαίνει ότι αν θες να το λύσεις ομάδα, μπορείς να το λύσεις γενικότερα. Δεν θες να το λύσεις όμως γιατί η τιμωρία είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι. Φάει τώρα τους μείον τρεις εσύ και μείον τρεις εσύ και να τσαμπουκαλευτείτε τώρα στην Τούμπα. Αυτό είναι κακό για σας που έφαγε η ΑΕΚ μείον τρεις. Εγώ γιατί αύριο, κατά τους γιατί ναι, αύριο. Θα πεις μπορεί να γίνει προβοκάτσια. Στην Τούμπα πάω Κάρις. Ναι, ναι, προβοκάτσια. Στην Τούμπα πάω Κάρις. Μα φας και εσύ μείον τρεις. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Πού καταλήγουμε. Ότι πρέπει ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει να είστε κυρίες στα γήπεδα. Ναι, ναι, μπορεί να είμαστε κυρίες και να έρθουν κάποιοι να μην είναι κύριοι. Άμα δεις τι γράφουν οι αεξίδες στα δικά τους φόρους. Τι λένε οι αεξίδες. Πάμε φυσικά κλαίνε. Γιατί κλαίνε, τι λένε, ότι τι. Φυσικά και κλαίνε. Τι κλαίνε, τι λένε. Πάμε κι εμείς να μαζευτούμε 20 άτομα σε πιο μάσα απ' έξω πάθου να τα κάνουμε γιάχμα. Αυτό. Να τιμωρηθεί η ομάδα στο αγωνιστικό. Γιατί 20 ναι. Κανίβαλοι μπορούν να κάνουν το ένα παιχνίδι γιάχμα. Δεν έχει λογική, αυτό θέλω να σου πω. Να τιμωρηθεί ο σύλλογος η ομάδα, γιάχμα. Όχι το αγωνιστικό γιάχμα κομμάτι. Γιάχμα σημαίνει ότι ναι. 30 φουσκωτοί. Ναι, πάνε και τα κάνουν γιάχμα. Όχι, όχι. 30 φουσκωτοί τη εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Όχι ο Γεροντίδης τώρα και οι άλλοι ναι. Οι φουκαράδες που παίρνουν 3 ευρώ την ώρα. Ναι, όχι οι Στιούαρτς αυτοί που λες που κάθονται και του κοιτάνε. Αυτοί οι φουκαράδες που πληρώνται. 30 γορίλες κάθε ομάδα με τα ρόπαλα. Μισό λεπτό. Τι έκανε στη θύρα 4, τι έκανε στη θύρα 3, τι έκανε στη θύρα 7. Μπήκε μέσα να κάνει μανούρα με το ρόμο, σε κάνει τα παίδια μαύρα. Μαύρο άμα θε ξαναμπέσκει. Και στο λέω αυτό γιατί ο Πιλάδος και άκουσε λίγο. Και δεν βάλατε τα τουρνικέ. Ναι, βάλατε και τα περνάνε 2-2. Και περνάτε ό,τι θέλετε ναι, μέσα. Ναι, ναι. Ο Πιλάρας ήταν εκεί. Μου το βγήκε το Σάββατο και μα τα είπε. Ήμουν εκεί, λε η κερκίδα. Ναι. Αυτοί οι 20-30 λέει ναι. Ήταν από την αρχή ανήσυχοι. Ήταν ναι. Οι μπαχαλάκιδε. Δηλαδή πήγανε λέει μα για αυτόν τον σκοπό. Σου απαντάω λοιπόν. Έχει ο κάθε μεγαλομέτωχος 30 γορίλες να τον φυλάνε. Ναι. Ας έχει 35 γορίλες στην κερκίδα. Για τέτοιες περιπτώσεις. Κουνήθηκε ο Ραπτόπουλος στην κερκίδα. Ναι. Τα παΐδια στο αυτό. Αλλά θέλουν να τα έχουν καλά με τους οργανωμένους. Ναι, εκεί πιστεύω ότι χαλάει όλη η μαγιά. Πρέπει να έχεις 30-40 σε κάθε κερκίδα που λες. Επειδή πουλάνε τσαμπουκαλίκι οι οργανωμένοι. Στις εταιρείες γενικότερα έχουν ένα τσαμπουκαλί κτλ. Το οποίο το αφήνει η πολιτεία και για όλους κοινωνικούς. Λόγους, φάτε την. Φάει μείον 3 λοιπόν, επειδή δεν έχεις τους security να βαράνε τους δικούς σου που πάνε να κουνηθούν. Και άστε τώρα το παραμύθι, είναι αυστηρές οι ποινές. Καλά να πάθει η ΑΕΚ, καλά να πάθει όποιος κουνιέται. Ωραία. Έτσι. Θα το συνεχίσουμε το θέμα. Έχει ενδιαφέρον όπως και αυτό για την σχολική σεζόν που ξεκίνησε με τις τσάντες. Εμείς να υποδεχτούμε το μπάσκετ στα καλύτερά του. Σε πείραξε οι τσάντες. Και ότι τα παιδιά το 80% πάνε στα φροντιστήρια και μαθαίνουν τα γράμματα, δεν σε πειράζει. 100% αλλά αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο. Τώρα πριν δύο εβδομάδες εμφανίστηκε. Είναι καινούριο αυτό. Λοιπόν. Μια μέρα πιο. Τέσσερις μέρες πιο λίγες την εβδομάδα δουλεύουν τώρα οι δάσκαλοι και οι γονείς. Αυτό είναι το πόρισμα. Λοιπόν. Η Δευτέρα είναι. Η Δευτέρα είναι να την περνάμε χαλαρά. Άρα γίνεται ωραία Δευτέρα. Δεν είναι μαύρη Δευτέρα. Ναι. Τεμπελό. 130 μέρες το χρόνο δουλεύουν. Υποδεχτείτε το μπάσκετ στα καλύτερά του στη Wind Vision. Όλοι εσείς φανατικοί του μπάσκετ έχετε πολλούς λόγους να αποκτήσετε σήμερα κιόλας Wind Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Με τις δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, EuroLeague και Basketball, Champions League, είναι στα κανάλια Nova Sport μέσα από την Wind Vision για να απολαμβάνετε τις μάχες των αγαπημένων ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού Παναϊκού με. Άλλες 14 στην Ευρωλίγκα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Προμηθέας στο Basketball Champions League. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων από την Σμαράγδα Μπασάκου με θέματα, με επικαιρότητα. Να πιάσουμε λίγο και Άρη ΠΑΟΚ. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης από τον τροχό της τύχης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και θα τον δούμε σε ένα διαφορετικό ρολό. Θα παρουσιάσει τα νέα αυθεντικά Very Cherry που καταφθάνουν στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου. Το τονίζουμε ότι πρόκειται για τα αυθεντικά αμερικάνικα Very Cherry, έτσι. Ο γνωστός παρουσιαστής θα βρίσκεται εκεί για να μας παρουσιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα 5 τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτοι τα νέα Very Cherry. Σημείωση πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαγνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά από την είσοδο στο καζίνο. Οπότε φίλες και φίλοι, 17 Οκτωβρίου ξεκινάει το αυθεντικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη. Άιντε καλημέρες, 40 μετά τις 8, Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος, Κουλ, Θανάσης Καζαμπάκας, παρέα μέχρι και τις 10. Και το θέμα με το σχολείο, εγώ θα επιστρέψω, θα επιστρέψουμε εκεί. Το ξεκαθαρίσαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέχρι τα Τέμπη. Όχι.
Σας το λέω, σας δεν το λέω, είναι μέχρι τα τέλη. Σας το λέω, Σαββίδης. Όχι, απλά ο Σαββίδης είναι του... επαγγελματίας 100%. Του λέω, θα κάνω κανάλι Ελλάδος. Δεν θα κάνω κανάλι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Άρα, ναι, τι μέχρι τα τέλη. Θες να τσικλείς τώρα τα ΠΑΟΚια. Τι μέχρι τα τέλη. Δεν έχω λαό στην Κρήτη. Δεν έχω λαό στην Πελοπόννησο. Στην Αθήνα. Δεν πάνε για πλάκα χίλιες και 2.000 κομμάτων. Αυτό απαντά στο Σαββίδη. Ναι. Λοιπόν, άμα το ρωτήσεις, κύριε Γιώργο, πες γιατί αυτό το πράγμα δεν παίρνετε κανέναν από εμάς να πούμε εκεί πέρα. Α, δεν χρειάζεται, δεν έχουμε ανάγκη. Κάποιος έχει, κάποιος τους έχει. Περίμενε, ρε, περίμενε. Τους έχει κάποιος. Τι θες να κάνει, ρε. Είπαμε, κάνει κανάλι ποιος είναι μεγαλύτερη για όλη ομάδα. Την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα ποια είναι. Ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός. Μετά ποια είναι. Βάση τίτλων, ο Παναθηναϊκός. Α, βάση τίτλων λες. Και κόσμου. Και κόσμου. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ. Μετά τρίτη είναι η ΑΕΚ. Γιατί ΑΕΚ, αφού άλλα έλεγες πράγματα. Σε τίτλους και κόσμο. Σε τίτλους, σε τίτλους. Και τέταρτος είναι ο ΠΑΟΚ. Σε κόσμο. Ναι, τι θες να κάνει τώρα ο Σαββίδης. Τι θες να κάνει. Είπαμε, κάνει κανάλι για όλη την Ελλάδα. Δεν κάνει κανάλι κάνει, μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό, τι άλλο ας πούμε. Θες να κάνει. Κάνει κανάλι για όλη την Ελλάδα. Κανένα δεν διαμαρτύρεται. Μυριστήκατε μέλη και θέλετε να πάρετε και να μυρίσετε. Αφήστε τον άνθρωπο ίσω. Νικολακόπουλο θα πάρει και Ντέμι Νικολαίδη θα πάρει. Και Ντέμι Νικολαίδη. Και δεν σα ρωτήσει. Τι θα πάρει, το Λεοντιάδη θα πάρει. Τι κάνει, να γαυγίζει ο Λεοντιάδης εκεί, να φωνάζει. Τον Ντέμι πήρε. Άσο το θέμα με τον Νικολακόπουλο. Πάμε λίγο στο θέμα του σχολείου που έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, από πέρσι τον Γενάρη ξεκίνησε το θέμα. Είναι δύο Παρασκευές το μήνα. Στα παρεκουλιά. Δύο Παρασκευές το μήνα. Ναι. Έτσι. Είναι υποχρεωμένοι να αφήνουν την τσάντα στο σχολείο τα παιδάκια και τη Δευτέρα να πάνε με ένα άλλο σακούλες. Και άμα έχουν άλλα μαθήματα πρέπει να κουβαλήσουν και άλλες σακούλες ή το κολατσό. Ναι. Και τι κακό είναι αυτό. Τι και τι κακό, ρε Κωνσταντίνε. Πόσες μέρες δουλεύουν οι καθηγητές το χρόνο, 130. Εσύ θα υπολογίζεις τα μετά. Τώρα θα δουλεύουν 108. Α, βγάλε και τις Δευτέρες αυτές. Βγάλε και τις Δευτέρες, τις αγαροδευτέρες, μισές μέρες κτλ. Θα αυξήσουν λίγο. Λοιπόν, αυτά στη Φιλανδία που λέει ο υπουργός, πώς το λένε, Γαβρόγλου. Γαβρόγλου, είναι όνομα και πράγμα. Γαβρόγλου. Ο Γαβρόγλου σου λέει, εγώ θα το κάνω το σκηνικό όπως γίνεται στη Φιλανδία. Ναι. Βέβαια, να του πει το ναι, να κάτσουμε τις 4 ώρες να κάνω τα μαθήματα σχολείου. Άμα θέλω να το κάνεις στη Φιλανδία. Τα μαθήματα γίνονται στο σχολείο. Μέχρι τις 4 ώρες και μετά φεύγουν. Κάνουν ό,τι θέλουν. Τα παιδιά που έχουν λεφτά οι γονείς. Ναι. Δεν μεγαλώνει ο γκόμενος της μάνας στο παιδάκι ούτε ο παππούς. Όχι. Ναι. Έτσι, γιατί εδώ έτσι γίνεται. Έτσι θα κάνω τώρα εδώ. Ο γκόμενος της μάνας και ο παππούς. Μεγαλώνουν το παιδάκι. Έτσι δεν γίνεται εδώ. Ναι, ο Γαβρόγλου σας κάμω τι μας λέει. Πάρτε το παιδί σας και πάτε μια βόλτα στην Disneyland το Σαββατοκύριακο. Γαβρόγλου... Κάτσε ρε φίλε. Ο Γαβρόγλου με 60% ανεργία θέλει να κάνει εκδρομή ο Έλληνας. Ναι. Θέλει κάτι γουδιά ο Γαβρόγλου. Με αυτό λέω. Ναι. Θέλει κάτι γουδιά εδώ. Στο... Ταξίδια να ψυχείς λέει να κάνουν τα παιδιά. Πού να πάμε, ρε Γαβρόγλου. Είναι εκτός. Σας δουλεύουν κανονικά. Μας δουλεύουν. Σας δουλεύουν και καλά σας κάνουν. Ναι, ναι. Γιατί... καλά σας κάνουν. Καλά σας δουλεύουν. Καλά σας κάνουν. Τι πράγμα είσαι. Καλά σας κάνουν. Έβγαλε στην ουρά τα σχέδια. Έβαλε την παραπαιδεία στην Ελλάδα, την αύξησε. Το μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Μια που λες παραπαιδεία, ναι. Μήνυμα από τον Πασχάλ για αυτό το θέμα. Εμείς στο Κονγκό λέει, δεν έχουμε φροντιστήριο. Μου έκανε εντύπωση. Λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου άκουσα για φροντιστήριο όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Ναι, στο Κονγκό δεν έχει. Τα παιδιά οι δάσκαλοι δεν είναι κομμουνιστές και συνδικαλιστές να θέλουν να, πούμε, να κάνουν απεργίες επειδή θα δουλέψουν 3 λεπτά παραπάνω στο διάλειμμα. Σωστό. Λοιπόν, εκεί δεν τεμπελόσκυλα στο Κονγκό. Στο Κονγκό δεν έχει φροντιστήριο. Όχι. Ούτε, έχει σχολείο. Ούτε στη Φιλανδία έχει. Στη Φιλανδία το σύστημά του είναι νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Οπότε, και γι' αυτό έχουν προοδεύσει. Οπότε όλοι. Ο κύριο Παπαρόγλου, πώ το λένε, Γαβρόγλου. Γαβρόγλου, μα θυμάστε Ολυμπιακό. Ναι, ο κύριο Γαβρόγλου να φτιάξει πρώτα το σύστημα. Και μετά πηγαίνει τα παιδάκια με κολατσό να πούμε. Στο... Και με τις νάιλον τις σακούλες. Ναι, για να πάει το παιδί εκδρομή Σαββατοκύριακο. Να ξεχνάνε, λέμε, μην φορτίζονται τα παιδιά στο γύρο, να φεύγουν λίγο από το. Είναι χεσμένοι στο τάλιρο οι γονείς. Ναι. Να πάνε το Σαββατοκύριακο να περάσουν παραγωγικά με τα παιδιά. Με τα παιδιά. Ναι. Ναι. Ούτως άλλως και αυτοί, αυτοί γενικότερα, οι υπουργοί, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι των Αθηνών ιδιαίτερα, είναι εκτός κοινωνίας, φίλε. Είναι εκτός κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνω, δεν έχουν μπει σε ουρά, δεν έχουν μπει σε λεωφορείο, δεν έχουν μπει σε σούπερ μάρκετ, δεν έχουν πάει σε λαϊκή, δεν πλακώθηκαν στο ξύλο, στον δρόμο για το παρκάρισμα. Άμα έχουν να τους τα κάνουν αυτά, δηλαδή έχουν το σοφέρ, άμα έχουν τον. Άμα ο κομμουνιστής που διάβαζε Μάρξ ήταν λιγούρης πριν γίνει υπουργός, θέλει σοφέρ, την κάναμε έρωτα την κοινωνία να πούμε. Γιατί αντιλαμβάνεσαι κάτι διαφορετικό, εσύ. Όχι, αλλά. Είναι μόνο θεωρία αριστερή. Στην πράξη δεν είναι σχεδόν κανένα. Το σύστημα λοιπόν στη Φιλανδία είναι πολύ καλό. Το τέλειο είναι. Δεν έχει παιδεία, δεν έχει τεμπελχαλάδες καθηγητές, έχει ανθρώπους οι οποίοι να πούμε δουλεύουν μέχρι τις 4 το απόγευμα και πάμε στα άλλα θέματα γιατί δεν θα το λύσουμε εμείς το θέμα αυτό. Και βγαίνουν τα παιδιά επιστήμονες όλοι, έτσι. Σου λέει έρχεσαι το πρωί, διαβάζετε εδώ, τελειώνουν τα μαθήματα, διαβάζετε, φύγετε, παίξτε στα αθλητικά, πάτε με τα βόλτα, κάντε τι τα δικά μας. Τι κάνουν επιστήμονες. Ναι. Πάνε στο ΆΚΑ και στην Τούμπα και πετάνε μολότοφ. Ναι, καλά. Φυσικά. Στραβώνουν το στόμα. Τραβάνε κάτι χειρόφρενα, κάτι τετακέκα. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο
πράγμα. Ο Γιώργος μας το έστειλε αυτό ότι ισχύει από πέρσι δύο φορές το μήνα. Βέβαια, άμα ο μήνας έχει πέντε εβδομάδες, γίνεται τρεις φορές και αυτό. Έτσι, έχουμε ζόρια. Λοιπόν, σχολίασε λέει το γεγονός ότι τα παιδικά ολοήμερα παίρνουν τα μωρά 7 και 45 και μετά ο γονιός πιάνει δουλειά στις 8. Την περιμένη εβδομάδα είχαμε ατύχημα, λέει, στο Χέσο Κιλκής για να προλάβει να πάει στη δουλειά, λέει ένας φίλος. Μάλιστα. Ότι κάποιοι γονείς πρέπει να φύγουν νωρίτερα στη δουλειά και τα σχολεία τα οποία είναι ολοήμερα ξεκινούν μετά τις 8, λέει ναι. Ο φίλος. Εντάξει, ρε φίλε, δεν έχεις δυνατότητα εσύ λόγω δουλειάς. Αυτό είναι ένα θέμα δικό σου έτσι, και κάποιον άλλο βέβαια. Ακούστε κάτι. Τι να κάνουμε τώρα, άμα ξεκινήσουμε από τις 7 μέχρι τις 7. Ακούστε κάτι, ρε. Εδώ γεννηθήκατε για να παιδεύεστε. Εδώ γεννηθήκατε για να έχετε παραβατικές συμπεριφορές. Γεννηθήκατε με το κράτος αντίπαλο. Έχετε 60% φορολογία και στα Σκόπια έχει 10. Εντάξει. Έχετε το χαμηλότερο μισθό, έχετε αντίπαλο. Καλά, χαμηλό το μισθό δεν το έχετε. Άμα αρρωστήσετε και είστε πάνω από 65 χρονών. Και δεν έχετε λεφτά. Και δεν έχετε λεφτά. Άμα έχει λεφτά, ναι. Μια χαρά κοστίζει. Εμείς λέμε η μέση κατάσταση. Η μέση κατάσταση. Ναι. Ναι. Θα πεθάνετε. Ναι. Το νοσοκομείο δεν θα έχει να σας ράψει, να πούμε. Χαιρετίσματα ναι. Στην πόλη της Καψούρας από τα Γενιτσά, ο Γουαρδιόλα των πρωινών. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να την αποδεχτούμε. Πρέπει στη ζωή μας να αποδεχόμαστε την κατάσταση που έχουμε να βιώσουμε. Όχι αυτή που θα θέλαμε να βιώσουμε. Το ξέρω αυτό που θα διαβάσεις. Όχι, λέει ο Νάκος. Θα το δούμε αυτό. Λέει. Και εγώ λέει έκραζα λέει, για την σχολική τσάντα. Λέει, αλλά έχουν δίκιο και πιο έξυπνοι μαθητές στη Φιλανδία γιατί δεν βάζουν διαβάσματα στο σπίτι. Ναι, αλλά στη Φιλανδία κάθονται μέχρι τις 4 και διαβάζουν. Εδώ τώρα σχολάνε και μετά αφήνουμε την τσάντα Παρασκευή μεσημέρι και δεν πάμε με την τσάντα τη Δευτέρα το πρωί, πάμε με τις νάιλον. Επίσης, και δεν ξέρουμε τι έχουμε να διαβάσουμε. Μόδα, η νέα μόδα, εγώ που βλέπω, ναι, ναι. Είναι ας πούμε αυτή τη στιγμή ο μαθητής είναι στο κινητό όλη μέρα και στον ναι. Υπολογιστή. Και ασχολείται με Facebook, με Instagram και με τα λοιπά. Κινητό. Είναι με το κινητό. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο με τον υπολογιστή, πλέον ναι. Είναι και το κινητό. Το ίδιο πράγμα. Το οποίο το έχουν βάλει επίτηδες μέσα. Έχει τη ραδιενέργεια μετά από κάποια ώρα. Οι καρκίνοι στον εγκέφαλο βαράνε τετραπλάσια κόκκινο, νούμερα. Βαράνε κόκκινο, ναι. Λέει, πριν 20 χρόνια. Δεν τα είχαμε αυτά. Είχαμε καρκίνο στον εγκέφαλο, ένα στους 5.000. Τώρα περισσότερο. Ναι, ναι. Τώρα ακούσε τα λοιπά. Δεν πήρατε χαμπάρι για ποιο λόγο. Όχι. Δηλαδή, ρωτάνε καθηγητή πανεπιστημίου σε μεγάλο ιδιωτικό κανάλι. Ναι. Έχει το κινητό ραδιενέργεια που να προκαλέσει βλάβες. Πώς δεν έχει. Περίμενε. Το λένε όλοι. Δεν ξέρω, λέει ακόμα. Ποιος το λέει, δεν ξέρω. Περίμενε. Λέει ναι, οι καθηγητές και οι. Γιατί λέει. Ναι. Δεν πέρασαν 100 χρόνια να ξέρουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο να βάλουμε τα νούμερα κτλ. Ξέρουν. Και εκεί την ώρα ο παρουσιαστής πρέπει να το ρίξει το πινελίκι. Ναι. Δεν ξέρεις πώς ήρθες εδώ πέρα, τι ήρθες να μας πεις. Ναι, σαν ναι, το ναι, 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 να πεις, ξέρω εγώ τους τίτλους. Δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις. Ο Αχιλλέας μας στέλνει φωτογραφία από τα σχολεία στη Σουηδία και Φιλανδία. Παιδιά, εντάξει, είπαμε, είμαστε αιώνες πίσω, δεν το συζητάμε. Ο Λεωνίδας λέει, για αυτούς που μιλάνε, λέει για επεισόδια φασαρίες, δείτε τη βαθμολογία λέει, με τις καμπάνες τα τελευταία χρόνια. Ναι. 17 έχει ο ΠΑΟΚ, 14 ο Παναθηναϊκός, 6 ΑΕΚ και 3 Ολυμπιακός που γκρινιάζουν. Τι είναι καλό. Ότι είμαστε πρώτοι στις καμπάνες, ε. Όχι. Τι? Ο λαός των ντου, οι μάγκες, δέρνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Άρα καλά. Τα πληρώνουμε όμως. Μισό λεπτό. Τα πληρώνουμε όμως. Ακόμα που λένε, είστε ναι. Η πηδάω, ναι. Βαράω και. Και πληρώνω. Και δεν μασάω. Ναι. Μετά μην καμίλετε με τιμωρήσανε. Ναι, αλλά τα πληρώνω αγόρι μου εγώ αυτά. Έχασα πρωτάθλημα πέρσι. Το πλήρωσα. Α μην έκανε μαγκές. Ναι, ναι. Σε φταίω εγώ. Να σου είναι Ευρωπαίος. Μην ήσουν Αγγλικό. Καλημέρα κουμπαράκια. Σε φταίει κανένας δηλαδή που έχασε το πρωτάθλημα. Ναι. Ή φταίει την ΑΕΚ τώρα. Α μην κάνανε μανούρα στο ΟΑΚΑ. Ισοφαρίσα στο 90, μια χαρά τελειώσαμε. Τη χαιρέτσι κουναρά μελισανίδη βούτυρο στο ψωμί σου. Ανοίξε καμιά γραμμή, λέει, γιατί θα σκάσω. Λέει, μετά. Θα ανοίξουμε γραμμές. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα αθλητικά. Τραυματίστηκε ο Μπάσα χθες στο παιχνίδι με τον της Αλβανίας στο Ισραήλ. Στο 43 έγινε αλλαγή. Σήμερα θα μάθουμε το μέγεθος της ζημιάς για τον Αλβανό μέσο του Άρη. Μεγάλη απώλεια. Εάν δεν παίξει τελικά, έτσι. Μεγάλη απώλεια γιατί ναι. Τραυματίζεται ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ εκεί έχει αδυναμία και αυτός ο ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν θα πω ότι ξέρει μπάλα, τρίχες. Ναι. Κάνει όμως πίεση. Κάνει τα βασικά όμως. Κάνει πίεση, έχει τρεξίματα, κόβει. Μπροστά δεν κάνει τίποτα. Όχι, όχι. Μπροστά δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Αλλά άμα τον κάνεις pressing, χάνει την μπάλα εύκολα. Ναι, είναι ένα σκάφο ο οποίος. Άντε παιδιά, πάμε με τάρματα. Ναι, αλλά παλικάρι βρει, είμαι. Είχε βρει το ρόλο του μέσα ναι. Στον Άρη μαζί με το Ματίνα. Παλικάρι ναι. Είμαι. Ναι. Θα κάνω και ένα κλωτσί, θα πιέσω ψηλά, θα κλέψω, θα κάνω. Άμα με πιέσουν θα με κλέψουν και αυτή την μπάλα. Μπροστά δεν έχω τίποτα, πίσω είμαι καλός. Άμα έρθει ο χάφι στην περιοχή μου τις 8 φορές τις 10 θα τον κόψω. Έτσι. Είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Θα μάθουμε σήμερα, το ξαναλέω αργότερα. Είναι απώλεια. Ναι, γιατί τραυματίστηκε το παλικάρι.
Είναι ένα πέτρο. Ο Σιώπη δεν είναι για 90 λεπτά, άστο τώρα. Λε να μην ακούω. Όχι, έτοιμος. Δεν είναι 100% έψιμο. Μάρτεν δεν είναι. Ναι, αλλά είχε ξεκούραση τώρα. Είχε 10 μέρες που δεν έπεσε. Δεν φούλαρε ακόμα ο Σιώπη να έρθει στα φουλ. Ναι. Όπως ήταν Σιώπη Κόρμπο που δαγκώνανε και τα λοιπά. Και αν έχει καλά, αυτοί είχαν δέσει. Ήταν σκυλιά του πολέμου και οι δύο. Θέλω να σου πω και ο Μαρτίνε είναι πιο ποιοτικό βέβαια από τον Κόρμπο. Ο Μαρτίνε δεν είναι 100% έτοιμο, είναι για 20 λεπτά, 10 λεπτά. Α, λε για μπροστά, όχι για τον παρτενέρ του. Ναι, και εκεί άμα γομπάσα είναι χάρη μεγάλη απώλεια ο Αρισταχάφικη. Είναι μεγάλη απώλεια. Μεγαλύτερη του Μαουρίσιο. Γιατί ο Μαουρίσιο, τα είπαμε ένα μήνα έξω, αν τα έβαζε είναι μια ζυγαριά. Το ίδιο σημαντική για μένα. Το ίδιο σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Βέβαια. Ο Μαουρίσιο και αυτός, άμα του δώσεις χώρο, άμα το μαρκάρεις στα 5 μέτρα, θα έρθει, θα σουτάρει, θα κάνει. Άμα τον πιέζει, δεν είναι. Αυτοί οι παίκτες οι μεγάλοι που λες, αυτός παίρνει 1 εκατομμύριο παραπάνω. Παίρνει. Στην πίεση επάνω, στη δυσκολία επάνω, μέσα στην περιοχή, στη φασαρία, εκεί σου δίνει τη λύση. Όχι τα passing game και θα δώσω την μπάσα και τι ωραία που δίνει και αυτό. Πάντως ο Μαουρίσιο τραυματίστηκε στο ανέβασμά του όπως και πέρσι τέτοια περίοδο. Είχε βάλει τα δύο γκολ με τον Αστέρα και ξαναχτύπησε. Ναι. Ξανά μανά και φέτος. Ναι. Ήταν δηλαδή σε φόρμα, δηλαδή τον πετύχαμε σε καλό δρόμο ήταν. Ναι, ήταν σε έπαιρνε, έπαιρνε φόρμα, έπαιρνε δρόμο, έπαιρνε έτσι, να φάει το βέρμπουμ λάχανο να πούμε. Έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μια που είμαστε τώρα στα του Άρη Πάου, γιατί ακολουθεί εβδομάδα επιτέλους ποδοσφαιρική, γιατί γανιάσαμε το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή. Κάτε σκόλε εθνικές. Ναι, γανιάσαμε. Δρόμο εθνικές ομάδες. Ναι, αλλά όπως σωστά σε είπε ο Κυρκώστας για το μοναδικό το οποίο συμφωνώ τελευταία, γιατί βγαίνει μόνο σε σένα. Τι λέει. Ναι, αλλά Μουντιάλ δεν θες Euro. Πρέπει να γίνουν αυτά τα μας. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι η αναγκαστική αγκαρία μας. Είναι αγκαρία. Ναι, πρέπει να γίνει το Μουντιάλ. Δεν το γουστάραμε ένα μήνα. Για να γίνει το Μουντιάλ πρέπει να γίνουν και αυτά τα μας. Δεν με τρελαίνει. Δεν σε τρελαίνει. Και εμένα δεν με τρελαίνει. Με χαλάει όλο το. Δηλαδή, το την ψυχοσύνδεση. Champions League και Μουντιάλ, Champions League. Champions League, Mundial, Champions League. Europa League. Έλα ρε φίλε, δεν κουστάς ο Mundial. Όχι τόσο σωτά. Που ζούμε για αυτά τα 4 χρόνια να περιμένουμε πώς και πώς πιτσιρικάδες να μαζέψουμε ναι, εντάξει, τα αυτιά ναι, καλοκαίρια ένα ναι, μήνα ναι, μες στο κατακαλό και το Euro, αλλά σαν το Champions League δεν έχει θέσμο. Εντάξει, ναι. Okay, αλλά είναι αναγκαίο κακό. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίσω. Αγγλία και Champions League. Αγγλία και το ξέρω, τι είσαι αγγλόφωνος. Λοιπόν, ο Τόσκα τώρα, μια που είμαστε στα του Πάου, ναι, έπαιξε χθες βασικό 90 λεπτά με τη Ρουμανία. Ναι. Πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός, γιατί έπαιζε και με 10 η Ρουμανία κάποια στιγμή. Ήταν από τους διακριθέντες, 2-3 διακριθέντες. Μπράβο. Ο Πρίγκιπς πάλι δεν έπαιξε. Ναι. Υπήρχαν γκρίνιες στην Σερβία. Έκανε δήλωση ο προπονητής. Ναι, λέει θα το βάλω όποτε θέλω εγώ. Ποιος είναι που έχει βασικός. Ο Μίτροβιτς. Ποιος είναι καλύτερος. Ο Μίτροβιτς. Άμα είναι ο Μίτροβιτς, πώς θα παίξει και παίζει με έναν. Είναι καλύτερος. Απλά χθες σου λέει οι άλλοι παίζουν με 10. Βάλε και ένα δεύτερο φόρο, παιδί, να τους πιέσουμε. Ναι. Κάπως έτσι. Πόσο κέρδισε η Σερβία. Δεν κέρδισε. 0-0. Έπαιζε με 10 η Ρουμανία το 43. Και δεν έβαλε δεύτερο φόρο. Δεν έβαλε δεύτερο φόρο και έμεινε 0-0 το μάτς και γκρίνιαζαν οι Σέρβοι. Γιατί είναι και αυτοί σαν και εμάς. Είναι Βαλκάνοι. Τι φόρο να βάλει δηλαδή. Ο Μίτροβιτς τι φόρο είναι. Ίδια, τα ίδια κυβικά. Ίδια κυβικά με τον Πρίγκιπς. Είναι ψηλό δυνατό κορμί. Βαρύ δεν είναι να πάρει. Βέβαια από τον Πρίγκιπς. Έχει τη δυνατότητα και άρα τι έκανε ο προπονητής. Έβαλε ένα χαφ παραπάνω επιθετικό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Γιατί αν έχεις και δύο ίδιους, μετά ας πούμε ουσιαστικά χάνεις και εσύ ένα χαφ. Ναι, αλλά ξέρεις τι λένε οι Σέρβοι. Ότι όταν είχες βάλει τους δύο ίδιους Πρίγκοβιτς Μίτροβιτς, στο κωβικό μάτς αυτοί οι δύο σου βγάλαν τον γκολ. Για να πάμε στο Μουντιάλ. Ναι. Γιατί με συνδυασμό δικό του είχε βγει τον γκολ. Ναι, άρα στο τέταρτο απάνω θα του θέλω. Ναι. Του θέλω και τους δύο μαζί. Σωστά, σωστά. Σωστό. Είχαμε γκρίνιες. Άμα έχω και φορτώματα και τα λοιπά. Ναι. Πάει του στον αέρα. Αυτό, ναι, λάθος. Κακώς δεν τον έβαλε. Είχαμε γκρίνιες. Ναι, είχαμε θέματα. Σαμποτάρι λέει εδώ. Είχαμε και θέμα από την Μέτροσπορ. Εδώ τι είμαστε εμείς, νταβατζίδες του Πρίγκοβιτς. Εντάξει, το ρεπορτάζ το ρεπορτάζ ότι ο το νοιάζει τώρα το ρεπόρτερ του Πάου αν παίξει ο Πρίγκιπς εκεί. Το ρεπόρτερ του Πάου δεν θα πρέπει να το νοιάζει. Γιατί το Πάου το νοιάζει. Φάει κανένα κλώτσο και να μείνει έξω από το Χαριλάου. Σωστό. Τι το νοιάζει, δηλαδή τόσο χαϊβάνι ο ρεπόρτερ. Σωστό. Αλλά τι είναι, μάνατζερ του Πρίγκιπς. Τον Πάου τον ενδιαφέρει να παίζει ο Πρίγκιπς να ανεβάζει με το χέρι. Γιατί. Μήπως κάποια στιγμή, αν χρειαστεί να το δώσει. Τελείωσε ο Πρίγκιπς. Ήταν να φύγει, δεν έφυγε. Ωραία πάσα μου δίνει πάλι. Αφού δεν έφυγε, θα μείνει εδώ. Ήδη ο μάνατζερ γλύφει εκεί να πάρει καλά φράγκο παραπάνω. Ναι, Κωνσταντίνε. Και έχει σήμερα αποκάλυψη μέτρους. Αφού δεν έφυγε, δεν πρόκειται να φύγει. Ναι. Κατάλαβε. Είναι 29. Να τα πει 1,5 χρόνο να πω να τον κάνουμε αβάντα γιατί αυτό και τα λοιπά τον πουλήσουμε. Ναι. Σωστό. Να κάνουμε σωστό, το μάνατζερ. Να κάνουμε δηλαδή συνεταιρλίκη με το μάνατζερ χωρίς να βγάλουμε φράγκο εμείς. Κάτσε τώρα να δούμε δηλαδή την αυτό, αποκάλυψη. Ναι. Να δούμε την αποκάλυψη γιατί μπράβο στα παιδιά εδώ που τρέχουν για το ρεπορτάζ. Ζαΐρης, Πετρωτός, Καστάνης είναι γίγαντες. Champions League. Επιπέδου Champions League. Champions League. Έχουν αποκάλυψει σήμερα. Τι είπαν τα παιδιά. Ότι πέρσι που ήταν να πουληθεί ο Πρίγκιπς, ναι, τότε που τον κράτησε ο Σαββίδης και του είπε πόσα θες να γίνουν πάρτα. Πάρτα. Εάν τον πουλούσε τον Πρίγκιπς θα έπαιρνε τον πρώτο σκόρερ της Ευρώπης φέτος. Ναι. Ποιος είναι αυτός. Ναι. Είναι ο Πολωνός Πιάτεκ. Ναι. Ο οποίος έπαιζε πέρσι στην Κορώνα, στην Κρακοβία μάλλον στην Πολωνία. Ναι.
και έχει 13 γκολ ήδη. Ναι. Πρώτο σκόρε στην Ιταλία, στο καμπιονάτο πρώτο σκόρε, έτσι. Πρώτο σκόρε στην Ευρώπη. Και εγώ σου λέω, ρε φίλε, πουλά τον Μπρίγιοβιτ. Ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό, ναι. Το Γενάρη. Ναι. Και φέρνει αυτό το Πιόντεκ, Πιάντεκ. Ναι. Τι θα γινόταν εδώ. Θα σου πω. Μισό λεπτό. Ναι, 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 ναι. Αυτού όλου που πληρώνει ο Σαββίδη, ναι, ναι. Αυτέ οι κινήσει περιμένει να κάνει. Δεν του πληρώνει για να φέρουν το Βέλιο με πλατυποδία. Να ανακαλύψει το Λαβράκι δηλαδή. Ούτε λες. Να με φέρει το Βέρμπουμ τουρίστα. Ναι. Ούτε να με φέρει το Κατζερίδη τουρίστα. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό τον πληρώνει. Να βρει το Λαβράκι, λες. Να βρει το Λαβράκι. Έχει... Το βρήκε, δεν το πήρε. Δεν το βρήκε. Κράτησε τον Μπρίγιοβιτς. Ωραία. Άρα λοιπόν, ο ποδοσφαιράνθρωπος, ο προπονηταράς, ο μανατζεράρας, ο προεδράρας, ο Μπερναμπέου, ο ναι. Μεγάλος, αυτά τα βλέπει. Βέβαια, εγώ πάλι έχω ένσταση σε αυτό το θέμα. Ναι, τι ένσταση. Πέρσι ο Πάοκ ήταν με δύο φόρ. Μπρίγιοβιτς και Κουλούρη. Ναι. Πάρτονα. Και αυτόνα. Πάρτονα. Το Πιόντεκ πέρσι. Τρεις φόρ δεν έχει φέτος. Πήρε τον Άκπον φέτος. Ναι. Πάλι τρεις, δεν έχει Καρέλη, Μπρίγιοβιτς και Άκπον. Πάρτονα ήταν... τον έχει αφού τον είδε τόσο καλό. Προχθές ο 3,5 εκατομμύρια τον πήραν στην Ιταλία. Προχθές ο Άκπον με τον Ζάμπα βρήκαν ναι. 3 ώρα τα χαράματα για να πάρουν στα λαδάδικα και φύγαν 7 το πρωί. Α, έχει τέτοια ρεπορτάζ πάλι. Για... Ποιον έχουν μάνατζερ, μήπως του Άρντα, ας πούμε. Τον Άκουμα, ο Άρντα. Έβαλε Άρντα. Ζουαζιλάνδη, ναι. Ναι έβαλε γκολ. Το δεύτερο έκλαψε δάκρυ, σήκωσε τα χέρια στο Θεό. Λέω αυτοί γιατί ήταν 3 ώρα το πρωί έξω και γύρισαν 7. Ναι, αυτό είναι τεκμηριωμένο, είναι αποδειγμένο. Ναι, ναι είχαν ρεπό Κωνσταντίνο. Άμα θες να λέω το μαγαζί. Ναι, είχαν ρεπό όμως. Είχαν ρεπό. Ναι. Στο ρεπό. Στα Γιάννητσά που πήγε στην κόμενά του. Δεν είχαν ρεπό. Δεν είχαν ρεπό. Όχι, δεν είχαν ρεπό. Αυτή είναι η ειδοποιώ διαφορά. Δηλαδή, στο ρεπό σου ναι. Μπορεί να κάνει πράγματα. Ναι. Ναι. Απλά σου λέω τρεις τα χαράματα μέχρι αυτά πίνανε αυτοί. Πίνανε. Ναι. Πίνανε. Είχαν ρεπό, αλλά πίνανε. Ναι. Λέω μήπως ας πούμε. Μπορεί να πίνανε χυμό, μπορεί να πίνανε. Τώρα, σου ρωτή. Άμα πει κανεί, μα τι είναι αυτά που λες, γιατί το λες. Εσύ για τον Άρντα, γιατί το λες. Θα πω κι εγώ για τον Ακόμπ με τον Ζάμπα. Ναι. Και οι δυο μαζί. Ο Πάναγαν γερά ποτά. Στο ξαναλέω, ναι. Είχαν ρεπό. Είχαν ρεπό. Ναι, ρεπό. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα, δηλαδή αν εγώ... πίνανε αλκοόλ, κακό του δηλαδή κεφαλίου. Εγώ, αν έχω ρεπό από το ραδιόφωνο ναι. Και τραβήξω 6-7 μπουκάλια ουίσκι, θα τις έχω ρεπό. Αφού δεν θα έρθει να κάνει εκπομπή. Και μετά που θα έρθω να κάνω εκπομπή, θα τα καλά. Σουρώσει. Ή θα κόβω σαν τον κόκκινο τα φωνή. Άλλη το γρηγοράκι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Καλά το ξέχασε σήμερα. Να κόβω τα φωνή. Καλά το ξέχασε. Έλα εδώ να σε κεράσω τώρα. Έλα εδώ με την ευκαιρία. Λοιπόν, μπουγάτσα ή πίτα. Ό,τι και διαλέξει, η μία θα είναι κούτρα. Όλα αυτά φίλε μόνο στο καντίνα Pit Stop, καφές, πίτα, μπουγάτσα, με δώρο το νεράκι μαζί με τον καφέ, με δώρο τον έκτο καφέ μετά τον πέμπτο καφέ, σε τρία σημεία της πόλης, παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αερογέφυρα, Σταυρούπολης, μόνο στα καντίνα Pit Stop. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το πρωινό μας έτσι κέρασμα, το πρωινό μας καφέ. Ώστε είδες, έπιναν στο πρωί τα παιδιά. Εγώ δεν είδα. Δεν είδες, σε είπαν. Γιατί εγώ δεν πίνω, ούτε τα λαδάδικα δεν μ' αρέσουν καταρχήν. Δεν σ' αρέσουν. Όχι. Ξεπερασμένα. Και δεν μπορώ να μπεκροπίνω χαράμα. Καλά, εσύ δεν πίνεις ούτε σ' άλλους, αγόρι μου. Ναι. Είσαι σαν και εμένα. Δεν είσαι του ποτού. Πόσο αθλητής τρεις ώρα τα χαράματα μπεκροπίνει, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε, ναι. Να σας ενημερώσουμε, θα επιστρέψω, θα ανοίξουμε ναι, γραμμές. Ναι. Έβαλε γκολ όντως ο Άρντα το δεύτερο, ναι. Με τη Ζουαζιλάδη, μένει ακόμα εκεί στην Αφρική, έχει σήμερα Ζουαζιλάδη Αίγυπτος. Ωραία. Θα ξαναπαίξει. Ωραία. Εγώ λέω θα ξαναβάλει γκολ σήμερα. Μα θα το θέλει ο Ολυμπιακός τον Άρντα. Ας πληρώσει, πώς είναι η ρήτρα, 3,5 εκατομμύρια στον πάρει. Γιατί με τον πάρει. Γιατί με τον πάρει. Αν δώσει 3,5 θα τον πάρει. Γιατί, αφού έδωσε γιαγιά του ρε. Κατέβασαν τα ταμεία. Λάθος. Βέβαια λάθος. Βέβαια λάθος. Και αυτοί λίγο τα γάρια. Είναι, πώς είναι, τα λέμε όλα Κωνσταντίνε. Εμείς ξεφωνήσαμε. Τα γάρια να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Για του ρε, παλέμαχο, ναι. Παλέμαχο. Λοιπόν, μέσα από τα κανάλια Nova Sports στην Wit Vision έχει τις κορυφαίες μπασκετικές οργανώσεις Euroleague και Basketball Champions League. Ενώ ταυτόχρονα έχει και ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και όλες τις κορυφαίες ομάδες Super League. Η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου. Απόκτησε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr κάθετος Vision φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε και γραμμές, να μπούμε σε mood, σε derby. Έχουμε Άρη ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα, μας έλειψε και το θέλουμε με τρέλα. Πάμε! Το Πέτρος Πολυχρονίδης από τον τροχό της τύχης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και θα το δούμε σε έναν διαφορετικό ρολό. Θα παρουσιάσει τα νέα θετικά Βεριτσέρι που καταφθάνουν στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης στις 17 του Οκτώβρη. Θα γίνουν όλα αυτά.
Το τονίζουμε ότι πρόκειται για τα αυθεντικά αμερικάνικα Very Cherry. Ο γνωστός παρουσιαστής θα βρίσκεται εκεί για να μας παρουσιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα, πέντε τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτη τα νέα Very Cherry. Αρκεί να σημειώσουμε πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε, 17 Οκτωβρίου ξεκινά το αυθεντικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στον Bon Vivant του Μετρόπολης. Ποιον? Τι ποιον, ένα είναι ο Βαρδάκης. Αυτοί όλοι οι εξιντάριδε στο 57, πώ είναι ο Βαρδάκης, είναι ναι. Πινόν Βιβέρ. Πινόν Βιβέρ, εγώ τον βλέπω με τα κουστούμια του, με τα παπούτσια. Παλιά του. Είναι, παλιά αγορασμένα κουστούμια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Πινόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Ήρθα γιατί με προκάλεσε σε Ραπτόπουλο εδώ και 20 μέρε. Ναι, ναι. Την Παρασκευή 8 και 25 είπε κάτι για του Bon Vivant. Ναι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είναι όλο σαν του παλαιμάου ποδοσφαιριστέ. Εγώ λίγο. Τότε τα χρόνια εκείνα πέταγα τα λουλούδια. Άσε τι έκανε τότε. Δυο προηγούμενη Δευτέρα μα είπε βλαχοπαοξίδε. Δεν είστε. Και καλά, όλου λέει βλάχο. Και το Σάββατο έκανε ένα τόπιμα. Λοιπόν, ποιο είναι το τόπιμα? Τα παίρνουμε από την αρχή. Ναι. Καταρχά. Α, ήρθε εδώ να μα τα πει. Καταρχά. Ήρθε εδώ να μα ρίξει την ακροαματικότητα. Ναι, τώρα. Ήρθε εδώ να κοιμηθεί ο κόσμο. Το βλέπω πολύ power. Τώρα, τώρα που ήρθα, ναι. Αυτό το ημίωρο θα ονομαστεί ένα γάμο και δύο κηδείε. Ο γάμο είναι ο Κουλιανό γιατί είναι σαν κουφέτο. Πάει ακροαματικότητα. Και οι κηδείε είμαστε εγώ και εσύ. Εσύ είσαι μια κηδεία ολόκληρο και εγώ είμαι τα μνημόσυνα. Λοιπόν. Το Λικέρ. Λοιπόν. Το Κονιάκ. Για δώσε απάντηση. Αργά πάει. Πάει. Το Σάββατο, ναι. Την Παρασκευή, είπε ότι η Βλάχο Bon Vivant, δεν είπε. Ναι, ναι, το είπε. Το είπε. Αφού δεν ψόφει την πείνα τώρα, την Bon Vivant. Για τα κανκά. Δεν έχετε αυγάλει το μήνα. Για... Την Bon Vivant. Καν... Bon Vivant. Bon Vivant και Pinot Vivant. Άσε το παραμύθι. Για τα κανκάν, τα δειλινά και τα λοιπά. Θε να κάνουμε συζήτηση, ναι ή όχι. Γιατί μα πει τι κάνατε πριν 30 χρόνια με τι επιγωγή του Μπασόκ. Είπε βλαχοπαοξίδε. Ναι. Εμεί από το 70. Oh, πάει, πάει, λοιπόν, πει. Άκου τώρα, ναι. Μέχρι, oh, 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 μέχρι oh, oh, oh. Το 94. Βλέπω να ανεβάζει τροφές, είδαμε. Τι ναι. Τελικό κυπέλλου 72. Δεύτερο στο 73. Ένα, ένα. Τελικό κυπέλλου το 74. Φάξατε τον πιερικό το 74. Άσε τώρα τα σφαξίματα, μην το, το πας. Ναι, ναι. Είδαμε πρωτάθλημα το 76. Ωραία. 77 φιναλίστ. 78 φιναλίστ. Ναι. 81 και τελικό κυπέλλου. Ναι. 83 τελικό κυπέλλου. Ναι. 85 πρωτάθλημα. 91 Γενέβη. Ναι. 92 Ναντ. 93 Final Four Αθήνας. Όλα τα δηλαδή σε 25, πες, λοιπόν, μέσα σε αυτή την 15ετία είδαμε να ρίχνουν εξάρες στον Ολυμπιακό. Τεσσάρες εκτός έδρας στον Ολυμπιακό. Εξάρες στην ΑΕΚ με στην Τούμπα. Τι είδες εσύ ρε άνθρωπε του Θεού? Είδα 44 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είδα καμιά 35 αργιά εκεί πέρα του Ολυμπιακού. Εσύ τα είδες με τα μάτια σου. Εγώ σε είπα τι είδα με τα μάτια. Καμιά 30 αργιά πρωταθλήματα εσύ τον Παναθηναϊκό. Είδες με τα μάτια σου. Τίποτα δεν είδες. Είδα το Παναθηναϊκό να πηγαίνει Champions League με Δόνη. Τελικά και ημιτελικά. Ναι. Είδα μπαλάνα τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Είδα παιχταράδε στον Παναθηναϊκό. Είδα ντάμπι στον λοιπόν, Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πώ ονομάζει κάποιον βλαχοπαοξή που μέσα σε μια 15ετία τα είδε όλα. Κοίτα η καταγωγή σου. Ναι, ό,τι και να πάρει, βλάχος ναι. Βλάχος είσαι και φαίνεσαι. Βλάχος είσαι, ρε. Παιδιά, βλάχος είναι τιμή να είσαι βλάχος. Βλάχος είσαι, ρε. Δεν λένε, τώρα. Πήγαμε στο καν-καν, πήγαμε στο καν-καν. Τώρα δεν έχετε αυγάλει το μήνα. Λοιπόν, στο γι' αυτό να σου ονομάσω. Πάμε και σε αυτό. Λοιπόν, ναι. Και ανοίγουμε και γραμμέ. 90. Παθαίνετε ένα μπαλονάκι και περιμένετε 6 μήνες να σα εγχειρήσουν από την πείνα. Άφηγε από εδώ πέρα από λοιπόν, μήνα. Το μπαλονάκι, κάποιοι ναι. Υπάρχουν. Μπράτε γιατροί. Από εκεί πέρα, λιγούριδες να πούμε. Μπάκο, αρχιλιγό. Πήγατε 58 χρονών. Αρχιλιγό. Στα σκέλια σα το Πασόκ και νομίζετε ότι είναι. Ποιο Πασόκ. Εγώ θα σου πω. 60-78. Ούτε στα γεροκομεία δεν σε παίρνουν. Θα υπάρξει τώρα. Ναι, λέγε. 60-78, 78-2008, 2008 σήμερα. Τι είναι αυτό. Να μάθει για διασκέδαση, ρε Χαβαλέ. Δεν θέλω να μάθω. Τι με τσουράπια εσύ. Σήμερα πού διασκεδάζει. Πού διασκεδάζω. Και, στα καλύτερα. 3 χιλιόμετρα έξω από τη Μαύρη Θάλασσα δεν μπορεί να περάσει. Άσε τώρα. Τι να την κάνω τη Μαύρη Θάλασσα. Δεν είμαι δίθεν, ρε. Δεν είμαι δίθεν για κανένα. Εγώ πάω με του φίλου μου και περνάω ωραία. Ωραία, πάμε το ατόπιμα αυτό, άλλο ατόπιμα. Λέγε ατόπιμα. Είπε για τη διασκέδαση. Η διασκέδαση. Ο Θεσσαλονικιός ήταν ωραίος, ήξερε να διασκεδάζει. Ναι. Δεν ήταν βλαχο νεόπλουτος που ήρθε μετά.
Το μετά το κατέστρεψε. Τώρα τι γίνεται, τώρα μισό λεπτό. Τώρα πάτε, πετάτε λουλούδια και ζητάτε από τον Πασχάλη το ζάχαρη σκόντο. Έτσι με είπε ένας παλιός θεματοφύλακας. Τώρα δεν πετάνε καν. Εκείνη είναι ο νεοπλουτισμός, ο οποίος ήταν η καταστροφή της πόλης. Τώρα μιλάς για 95 με 95. Πάρε τα μπουζούκια, ρίχνουν τα τελάρα και πάρε μετά και κλαίγονται. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Πέντε τώρα. Παιδιά. Λοιπόν, κύριε, ανακοχή να πάμε με τις γραμμές. Βεβαίως. Πάντως είναι γλετζές ωραίος να ξέρεις, δεν έχεις βγει μαζί του έξω. Δεν μου λες. Ωραίος. Άκου λίγο. Ναι. Καταρχάς να ξέρεις, είμαι στους top 10. Το Bon Ver εν ζωή. Εν ζωή. Λοιπόν, ας σου πει ο Κουλιανός, σου πει όταν πήγαμε στη Φλωρεντία. Βρε άμα κλάσει ο Ζάχος και Τσιφωτίου, 80 σαν και σας βγάζει. Λοιπόν, Bon Viver. Άλλη εποχή. Bon Viver. Να σου πει, Παοξής Bon Viver. Να σου πει ο Κουλιανός. Πετακάκαδα στις μύτες. Όταν πήγαμε στη Φλωρεντία, πώς μας υποδεχτήκανε. Είναι πολύ ωραίος, να ξέρεις. Δεν είπα εγώ όχι. Είναι πολύ δυνατός. Φλασάρονται τώρα. Είναι πολύ δυνατός ο Δήμος, άκουσε λέω. Στα κάτω τους είπε τώρα, άσε τώρα. Εσύ ξέρεις. Θα βγάλουν το ψωμιάδι δήμαρχο. Θες να σε κάνω φεύγοντας την ακτινοβολία σου. Λέγε ρε, και την ακτινογραφία σου. Ό,τι θες. Και την ακτινογραφία σου. Με έφερε το διαιτητή το Ζαμπετάκι εδώ. Το Ζαμπετάκι έφερε να πει μετά από 20. Ας βάλει το ζήτησα σε κόπια, το ζήτησα τύπο Ζαμπετάκι από το 26 μέχρι το 30. Ένα λεπτό. Εγώ. Ένα λεπτό. Ναι, εγώ. Ναι. Είπε ο Ζαμπετάκης τώρα. Τι? Τώρα που έβγαλε προστάτη. Δεν πριν 20 χρόνια. Όταν βγαίνετε, γιατί δεν τα έλεγε τώρα. Γιατί δεν παρετήθηκε. Είναι από του νούμερο ένα εμπόρου στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζαμπετάκης τώρα. Άιντε από εκεί. Άιντε από εκεί. Ακούστε λίγο κάτι. Του μαζέψατε με τον Καγκάτσι για πρώτα πρωταθλήματα Ολυμπιακό. Και τώρα του βγάζετε γέρου στα ραδιόφωνα να πούνε. Ένα γάμο και δύο κυβέρνε. Πριν 20 χρόνια. Βλάχο παοξίδε. Τον αγρίεψε και δεν μπορώ να μαζέψω τώρα. Μ' αρέσει. Έφερε το Ζαμπετάκι να μας πει στα 55 το Ζαμπετάκι τι έκανα πριν 20 χρόνια. Για δεν έβγαινε τότε να μας τα πει. Ρέση, τα είπε και τότε και, και σταμάτησε. Δεν κατάλαβες. Τότε τα είπε και σταμάτησε. Έχουμε πάει Φλωρεντία. Μισό λεπτό. Έχουμε πάει Φλωρεντία. Και με πάνε μαζί με κάτι καραμπινιέρι φίλου του σε ένα εστιατόριο το οποίο το πιο φθηνό πιάτο κάνει 100 ευρώ. Τι παοξίδες? Όχι, όχι. Εγώ ο Βαρδάκης και δύο συνομικοί Ιταλοί. Μισό λεπτό. Εκεί τους κλέψατε τους εστιατόρες ή φοβόμαστε? Όχι, όχι. Και ο καραμπινιέρι είχε ξύλο. Και έρχεται. Και ο καραμπινιέρι είχε. Πρόσεξε για να σε φτιάξω. Άκου. Για να σε φτιάξω. Πήγα στην Ιταλία αλλά δεν κλέψαν οι παοξίδες. Ήρεμα, ήρεμα κύριε. Γιατί σοπάκι είχε εκεί. Για να σε φτιάξω. Εμείς δεν κλέβουμε. Εμάς μας κερνάνε. Πάρ το εκεί έτσι. Και έρχεται μεταξύ παραγγέλων κάτι. Μάθετε με το Πασόκρε. Δεν είμαι Πασόκ. Δεν είμαι Πασόκ. Με το αίμα. Πληρώσανε 1000 ευρώ, εγώ δεν έφαγα τίποτα. Τίποτα δεν έφαγα, τέλος. Ναι. Όλα ομά, άψητα, με αίματα. Τι θα φάνε οι παοξίδες? Ναι. Άψητα θα φάνε. Ψημένα. Λοιπόν, που φάγανε ψημένα. Άκου τώρα την ιστορία, την άκουσα εξελίσσει ιστορία. Ναι. Εγώ δεν τρώω καθόλου. Ο Βαρδάκης για να μην τους κακοκαρδίσει τρώει. Ναι. Έλα που πάμε το βράδυ στο σπίτι να κοιμηθούμε. Ξεπατώθηκε στο χέρι. Όχι. Του έχει καθίσει μέσα στο, εδώ στο λαιμό ένα άψητο κρέας και να αρχίζει να. Και να μην μπορεί να πάρει απνοή. Και τον τραβάω. Μέσωσε, μέσωσε. Τρία στον μπουκέτα ύπνο. Στον ύπνο. Να θέλει να του κοπεί ανάσα. Του πατάω τρία μπουκέτα που ίσω για να του φύγει το κόκαλο. Εκεί στην Τούμπα δεν του μάθαινε ότι όταν τρως δεν πρέπει να ξαπλώνει ανάσχελα. Πρέπει να χωνέψει πρώτα. Ναι, μα ήταν άφηστο το κρέας. Πρέπει το κρέας. Κάτι φιλετάκια, αλλά μπομ φιλέ και δεν σημαίνει. Όλα άφηστα. Με κρέας. Μα περιμένουν στα διόδια όμω τα περιπολικά να μα παραλάβουν. Λοιπόν, έχουμε γραμμέ. Εγώ θα είμαι ο διαιτητή σα σήμερα, εξτραδάκι κάνω έτσι. Πάμε καλημέρε. Έλα. Κάτσε δήμο μου εδώ, κάτσε εδώ παλικάρι μου. Έλα φιλέ. Καλημέρα, ρε! Οχ, τι έγινε, η αδικημένη. Ωραίο ποδαρικό θα κάνουμε σήμερα. Έλα, ποδαρικό. Μ' άρεσε που ήρθε η Μαρμίτα, ρε Φλόρε. Δεν μπόρεσε, σε πήρα τηλέφωνο. Δεν μπορεί, δεν Κυριακή, δεν σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Μελισανίδη! Τι έγινε, κλαίμε τώρα, για πες. Άρχισε το έργο, Μελισανίδη. Τώρα να μιλήσω. Ναι, ναι. Μελισανίδη. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε πολύ νωρίτερα φέτος. Ναι. Του έφερε ένα δωράκι του Μελισανίδη, δεν το περίμενε ούτε στον ύπνο του. Δεν τρέπεστε λίγο ρε γλύπτες! Εσείς δεν το γλύφατε το 13 το Μελισανίδη ρε! Τα γαριά σε ποιον κάνατε κακό ρε! Σε αυτούς που παίζουν στα κόκκινα εδώ και 2 χρόνια! Σε ποιον κάνετε κακό, σε αυτούς που βάζουν μπροστά την υγεία τους, τη σωματική τους ακεραιότητα! Σε ποιον κάνατε κακό ρε! Εσείς δεν το γλύφατε το 13! Λιμοτέγαρα! Τώρα τι έγινε, τελείωσε η ανοχή! Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε! Και τώρα έχει μια ωραία κουβέντα ο κύριος Μελισανίδης ο τσιγκουναράς ο Σερσερής να τα σκεπάσει όλα τα προβλήματα. Τι θέλετε μεταγραφές? Τι μεταγραφές ρε εσείς τα λεφτά με βάζετε και τα πληρώνω? Τι θέλετε? Τι
θέλετε να βάλω λεφτά. Κοίταξε, επειδή ο Μελισανίδης τα έχει καλά με τους οργανωμένους και την ορίτσια. Ε, βέβαια, διαχρονικά. Μήπως τους έριξε κάνα χαρτζηλίκι να πάνε να τα κάνουν για να τον βολέψει. Όταν σε ένα ημίχρονο είναι 0-0 σε ένα τέρμι και είσαι ανώτερος από τον αντίπαλο, γιατί κάνεις επεισόδια. Είσαι ύποπτος. Είσαι ύποπτος αεξί. Τελείωσε το πρωτάθλημα φέτος για σένα. Οπα. Αλλά συζητούμε να το πάρει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον. Α, να τα φιλαράκια, τα κολυτάρια. Βέβαια, πέρσι έβαλε πλάτη ο άλλος. Πέρσι έβαλε πλάτη ο Ολυμπιακός. Σωστά, φέτος θα βάλεις εσύ. Αν μάθεις να σε γκόμενα. Ναι. Στο Μετρόπολης άκουσα εγώ ότι υπάρχει συμμαχία. Μπα, δεν άκουσε κανένα Μετρόπολης. Εδώ εμάς ακούς. Εδώ, άσε τα συμμαχίες. Έβαλε πέρσι πλάτη ο Ολυμπιακός, φέτος βάζεις εσύ. Έτσι θα πάει. Να το πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Με αυτή την ευχή θα μείνεις, βρε. Ας το ελπίσω. Βρε κριτική από την Καστοριά, με αυτή την ευχή θα μείνεις. Εσύ δεν θα το πάρεις, βρε λιμοκτάγαρο. Φύγε. Δεν μου λες τι κάνει το χωριό του Αφεντουλίδη. Μια χαρά είναι, σε χαιρετάει. Λοιπόν, θα έρθουμε αύριο, βάλε λουκάνικα εκεί και άστε τα. Γλυτσές. Άστε τον πρόλογο τώρα. Γλυτσές, αύριο στη Μεσοποταμία, βάλε τα λουκάνικα, ερχόμαστε. Λιμοτάγαρο, άντε. Τραχανοπλαγιά. Γκόμενα του Ολυμπιακού. Φύγε ρε κασμά από εδώ, τελείωνε. Αύριο θα σου έρθω εκεί στην έδρα σου. Έλα και έλα από κοντά, κασμά, έλα. Ήρθα την άλλη φορά, κρύφτηκες, ούτε εμφανίστηκες. Έλα τώρα, κασμά, να τα πω εγώ τώρα. Αυτά άντε, είναι, ποιότητα. Ούτε εμφανίστηκες την άλλη φορά, ήρθα στην Καστοριά και στην... Ούτε εμφανίστηκες, ούτε εμφανίστηκες. Φύγε, κόψω, ούτε πάμε, φτάνει, τα είπατε, άντε, τα λέμε Νικόλα. Πάμε. Είναι πάντως ο μοναδικός Καστοριανός που έχει προφορά κριτική, έτσι είναι φοβερό. Ναι. Ε? Ναι. Καστοριανός με προφορά κριτική, είναι ασύλληπτο. Και... νομίζω ότι παίρνει από το Ηράκλειο. Πήγα τις προάλλες στην Καστοριά, ναι. Το λέω, έλα να σε κεράσω ένα ψαράκι, ένα κρασά ναι. Κτλ. Θα έρθω, έχω δουλειά, θα πάω στο σταθμό. Δεν είναι. Μοναχή δουλειά. Καλημέρες, έλα πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Κάνει να πάρει αυτό τελευταία φορά, έφαγε τα νύχια από τα πόδια του. Μποβιβέρνε. Μάνο, καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις. Bon Viver. Δεν μπορώ να ακούω αυτό το ξέρασμα να πούμε. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, όλα γεια σου, ρε Μάνο, Bon Viver. Πήρατε κύριε Ραπτόπουλε να την πείτε στο Βαρδάκι. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε. Με έφερε εδώ το διαιτητή που πριν 20 χρόνια σφύριζαν αυτοί Ολυμπιακό. Λάθος κάνεις. Πάλι λάθος κάνεις. Και τώρα φέρανε εδώ στα γεράματα κόφτο. Να απολογηθούν να πούμε. Κόφτο. Τι να απολογηθούν. Θέλω να ακούσω φορμαρισμένο Μάνο. Έλα Μάνο. Λέγε Μάνο. Δεν περίμενα εσείς. Ναι, ναι, μάλιστα. Που έχετε κάνει και ταξίδια. Έχουμε, ναι. Να λέτε για άψητα κρέατα, αντί να έχετε τη σωστή ορολογία, τα σενιάν, τα μπλουκ, ναι, εντάξει, εντάξει. Θέλω να το παίξω λίγο βλαχάκος κι εγώ, εντάξει, δεν θέλω να τα λέω όλα. Δεν είναι δυνατό να λέτε δεν τρώω. Δηλαδή, τι θέλετε να φάτε, μοσχαροκεφαλή στη σκοτίνα, κύριε Κουλιανέ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέτοια θέλω, ρε φιλαυσούβλες, θέλω γύρους. Μάνο, άλλοι τρώνε σε τάπερ έξω από το καψίς. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Ο κύριος Ραπτόπουλος στο κέντρο και δει στο στρατηγάκι ερχόταν με την όπιστε. Δεν περπατούσε κανονικά. Ήτανε από τους λίγους τέννες που κατέβαινε στο κέντρο και πήγαινε ανάποδα. Γελάει, Εκεί θα κάνανε, γελάσει. Γελάς, όταν ο Μάνος πήγαινε Σαντορίνη, Μύκονο κτλ. Ακόμα δεν την είχαν βρει να πούμε. Μη χρησιμοποιείτε το παρελθόν, λοιπόν, βιβερίστε. Και μας μιλάει. Και μας μιλάει. Πείτε μου, αν πιάσει 25 του μηνός. Και μας μιλάει. Μας μιλάει ο άνθρωπος που τη μέρα που γεννιόταν στην Τούμπα, το λεωφορείο δεν έφτανε μέχρι εδώ πάνω. Σταματούσε και 6 ώρα τρέχανε για να μην τους προλάβει το σκοτάδι. Μας είπε για τον Ζάχο Χατζηφωτίου, ο οποίος δεν πλήρωσε ποτέ. Το έπαιζε δημοσιογράφος, πήγαινε παντού και ήταν κούτρα. Εμείς τουλάχιστον ματώσαμε, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Έτσι είναι, κύριε Ραπτόπουλε. Και όταν είχαμε, τι να κάνουμε, εσείς ξέρετε πολλούς πλέον που τα έχουνε. Ο Bon Viver είναι διαχρονικός. Θα σε πάρουν παραμάσκαλα τώρα, Bon Viver εδώ, Μάνος, Βαρδάκης, ακούσε. Όχι, δεν είναι Bon Viver, κύριε. Ναι. Πινών Viver. Αυτά τα κάνουμε σαν είδα σωτηρίας, ούτε μαζί μας τα πήραμε. Ξέρεις το λιγούρα και, φιγούρα. Όταν άκου λίγο τραχανοπλαγιά, όταν ο πατέρας... Λιγούρα και φιγούρα. Όταν ο πατέρας του Μάνου έκανε τον υπόκαμπο που είναι το Ρεμέτζο Παλάς, στην Αθήνα δεν ξέραν τι σημαίνει υπόκαμπος και Ρεμέτζο Παλάς. Ρε, τότε τι έκανε. Τώρα τι κάνετε. Ρε, για να υπάρχει το σήμερα, υπήρχε το παρελθόν. Τώρα είναι γλετζέδες. Θυμίζετε τους Αργιανούς, ρε φίλε. Τότε. Στην Εθνική Τράπεζα, για να ξανακάνουμε τα ίδια. Τι θες να ακούσεις δηλαδή. Εγώ θέλω να πάει 25 του μηνός να μου πείτε που κλειδώνεστε για να μην βγείτε. Όχι, έχουμε σκίσει εκείνες τις ημερομηνίες, έχουμε σβήσει. 24 πάει ο μήνας. Ναι, έχουμε σβήσει.
Εμείς ζούμε από τις 1 έως τις 6. Σωστός. Στις 7 κοιμόμαστε και ξαναξυπνάμε 31. Ωραίος, ωραίος, Μάνο, φύγε με αυτό. Γεια σου, ρε. Έγραψες. Ζούμε για την πρώτη εβδομάδα του μήνα, ρε φίλε. Θα ακούσεις Bon Vivant 55, τι κάναμε, τι φάγαμε. Εντάξει, η ζωή κάναμε, τι ράναμε. Σαν να ακούω παλέμαχο στον Μπούζο. Ναι, ρε φίλε, αλλά η ζωή κάνει κύκλους. Δεν είναι μια ευθεία ή δεν είναι μια ανηφόρα. Ο άνθρωπος που έχει μείνει στο παρελθόν, άσε η άλλη μέρα τι αξιμερώσει. Μα, δεν κατάλαβες, σου είπαμε. Εμείς κτίσαμε για να περνάτε εσείς καλά, ρε. Ποιος περνάει καλά, εσείς κλέψατε για να μην περνάτε καλά. Λάθος κάνεις, εσύ έκλεψες. Εσείς κλέψατε για να μην περνάτε. Μη. Καλημέρες. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Νίκος Μεσοποταμία. Μεσοποταμία. Καρτοριάτα, ανεψός αυτού του λίγου. Νίκο, είμαι ο Νίκος Χρυστοδούλου που μιλάμε την Καστοριά, που θέλω κανένα μηνυματάκι. Έλα ρε Νικόλα, έλα κορίνα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι παιδικά για δύο θέματα, ένα με τα σχολεία, ότι εμείς από πέρσι στην Καστοριά το έχουμε, γιατί στην Καστοριά μένω. Φίλε, από πέρσι ισχύει, εγώ είμαι αδιάβας, γιατί ο δικός μου είναι ακόμα μικρός, έτσι είναι πέντε χρόνια. Συγγνώμη ρε φίλε, δεν μας ζαλίσατε 30 χρόνια τον έρωτα να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση. Μας τα κάνετε τα ούλια. Α, πέρτε τα παιδιά με τις σακούλες τώρα, μας ζαλίζετε. Καλά κάνει ο Τσίπρας που είναι αριστερός και θέλει προοδευτικά πράγματα να πούμε κτλ. Σας κατέστησαν τα θρησκευτικά, τι θέλετε, να γυρίσουμε στο πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Πρόοδο δεν θέλετε. Σας φέραν τους τραβεστή, τι θέλετε, στα νελάδες θέλετε. Έλα, μην μιλάς, κάτσε λίγο να ακούσουμε το φίλο, έλα. Μεγάλη εβδομάδα για την ομάδα μου. Ναι. Μεγάλο μάτς στο Χρυάρη Βικελίδης. Είναι. Ό,τι και να είναι, όπως και να είναι ο Άρης, ένα μεγάλο. Τι μεγάλο μάτς, 4 χρόνια γάμα εθνική ήταν, μεγάλο μάτς. Είναι μεγάλο σωματείο. Φοβάσαι, έσφιξε η αιμορροϊδέ. Φοβάσαι. Από μένα η ομάδα μου, αν πέρασε, πιστεύω από δεν τη βλέπω να περνάει με νίκη. Θα το δούμε, θα το δούμε. Κυριακή 7 η ώρα. Με χείς ευχαριστημένος πάω οξύ. Εγώ όχι. Εγώ όχι. Ούτε εγώ όχι. Όχι. Εγώ λέω θα κάνεις τούμπες για ώρα. Όχι, ούτε μία εκατομμύριο. Κουλουτούμπες θα κάνεις. Ούτε μία εκατομμύριο. Δεν είσαι ευχαριστημένος με χείς. Όχι. Όχι. Ρωτά όλους τους παοξίδες, θα είναι κανένας φασιμένος με χ. Ρωτά όλους τους παοξίδες. Με το χ θα είναι δαγκωμένος, θα πει πάλι μου κέρδισε. Έλα γορ μου, έλα. Κού, να πω και το άλλο θέμα. Το θέμα του Λουγιούς, άμα το ψάξεις, ανέβασαν οι φίλαθροι της Σερβίας, κάποιο, μια μερίδα οπαδών, και στείλανε ένα έγγραφο, ένα χαρτί, στην Έψιλο, στην Μουσική της Σερβίας, με τα καταθέματα του Μπρίγιοβιτς. Και τη λένε στεγνά στον προπονητή της Σερβίας. Ναι, αυτό γιατί δεν τον βάζεις. Το σχολιάσαμε στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν άκουσες. Εσύ τι είσαι ρεγκόμενα του Πρίγιοβιτς. Ρε Χαϊβάνη, άμα φάει καλά κλώτσο ο Πρίγιοβιτς, υπάρχει καμιά δράση. Στην Χαρελάου ποιος θα παίξει ο Κουλούρης. Ο Ζαμπά που τα πίνε μπεκρόπινε μέχρι τα χαράματα. Για όλος ο Ακόπ που έπινε την τεκίλα θα λες και ήταν γάλα χέμο να πούμε εκδημοτικού. Για τον Νουάρντα δεν λες τίποτα. Τον Νουάρντα φωνάζεται για τον Νουάρντα. Μπεκροπήλαν μέχρι τα χαράματα. Οι άλλοι να πούμε στα λαδάδικα δεν μιλάτε. Αυτό για μένα δεν θα ένας τέτοιος θα κάνει. Αύριο στη Μεσοποταμία εκεί θα έρθει στο Βλάχος ο Σουβλατζίδικο. Να σε καλά Νικόλα. Θα τα πούμε cool, να σε καλά γορίνα μου, να σε καλά. Σκοτωθήκαν στη δουλειά. Σημείς κύριοι, βγείτε έξω για να μαλώσουμε και στο διαλυματάκι, γιατί ακολουθεί αμέσως τώρα Σμαράγδα Μπασάκου. Κάτσε Βαρδάκι, εδώ σε κάτσω. Σε θέλω, το θέλεις ο Βαρδάκι. Πώς δεν τον θέλω. Αδερφός, σε θέλουμε λοιπόν. Εδώ εμφανίστηκε ένα αεροπλάνο στο κινητό. Άντε πάλι, αυτό είναι το βάζει για να σε πτήσει. Το μυαλό σου. Το βάζει αυτό το αεροπλάνο για να μην. Θα το τραβήξει κάτι κλωτσιές από το μη. Λοιπόν, τα κανάλια Nova Sports είναι διαθέσιμα μέσω του πακέτου Wind Vision Full Pack. Η χρήση της Wind Vision προϋποθέτει σύνδεση σταθερού Internet Wind. Και βεβαίως μέσω της Wind Vision, φίλες και φίλοι, μπορείτε να δείτε αυτήν την εβδομάδα Basketball Champions League ΠΑΟΚ Βόνι, Basketball Champions League Νίμπουργκ ΑΕΚ, Ευρωλίγκα, Μπάγερ Παναθηναϊκός, Basketball Champions League Προμηθέας Ολύμπια Λουμπλιάνας και βεβαίως Ευρωλίγκα Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και την Παρασκευή και Παναθηναϊκός Γκραν Κανάρια και Ολυμπιακός Αρμάνι θα χορτάσουμε μπασκετάκι, φίλες και φίλες, όπως καταλάβατε, μέσω του πακέτου Wind Vision Full Pack. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Σμαράγδα Μπασάκου, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο και με γραμμές και με δισκογραφία. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης από τον τροχό της τύχης ανεβαίνει Θεσσαλονίκη και θα τον δούμε σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Θα παρουσιάσει τα νέα αυθεντικά Very Cherry που καταφθάνουν στο Regency Casino Θεσσαλονίκης στις 17 του Οκτώβρη. Το τονίζουμε ότι πρόκειται για τα αυθεντικά αμερικάνικα Very Cherry. Ο γνωστός παρουσιαστής θα είναι εκεί για να μας παρουσιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα, 5 τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτη τα νέα Very Cherry.
Να σημειώσουμε πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε 17 Οκτωβρίου ξεκινάει το αυθεντικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη. Και με ραπ και με κουλ και με Δήμο Βαρδάκη σήμερα, έτσι. Φέρε και κάνα αυτό, ρε. Τι έγινε, άντε, συνεχίσε τώρα. Εγώ θα το παίξω διαιτητή σήμερα. Φέρε κανένα διαιτητή δεκαετία 90 εκεί με τον Κακάκη. Συνεχίζεται η εκπομπή. Ναι. Ένας γάμος και δύο κηδείες. Ένας γάμος, δύο κηδείες. Ποιος είναι ο γάμος? Ο γάμος είσαι εσύ, γιατί είσαι κουφέτο. Κουφέτο, βέβαια, βέβαια. Ναι. Η κηδεία είναι ο Ραπτόπουλος και εγώ είμαι τα μνημόσυνα. Μνημόσυνα δεν κάνουμε τώρα. Κοίτα, για πεθαμενατζής, για ιδιοκτήτης. Όχι, δεν κάνω. Όχι, ο αδερφός μου κάνει γι' αυτό. Όχι, εγώ δεν μπορώ. Πριν συνεχίζετε τη μονομαχία σας, να ανοίξουμε γραμμές πάλι. 90-90-90. Έτσι, ανοιχτό το κέντρο. Και να πούμε και για τις τσάντες. Θα πείτε για τις τσάντες, αλλά πρώτα να κεράσω και τον Δήμο εδώ πέρα. Καφεδάκι, φαγητό, τσιγάρα ή δεν καπνίζε. Το έκοψα. Καλά ξηγήθηκες. Αλλά μπέργκερ, πίτσα, όλα με ένα στόπ. Στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Σε τρία σημεία της πόλης μας. Παλαιό σταθμό 36, δυτική είσοδος μετά δικαστήρια. Πόντου 56, Λαχαναγορά. Και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τα 90 δικά σας. Θα πάμε σε λίγο στις συνθέσεις, γιατί έχουμε Φιλανδία-Ελλάδα σήμερα. Αλλά να σας ακούσω για τις τσάντες. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι είπες τώρα, Πόντου. Η Πόντου είναι ο δρόμος που είναι στο ΚΤΕΟ. Ναι. Εκείνος ο δρόμος έχει μεταγωγών, έχει αστυνομίες, έχει σούπερ μάρκετ. Πού, σε ποιο μέρος είναι αυτό? Είναι ο παράλληλος εθνικής που είναι το ΚΤΕΟ. Ποιο ΚΤΕΟ, ρε? Απ' τη Λαχαναγορά, ρε, εσύ. Α, ναι, 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 ναι. Άσχεται. Το 50 ΚΤΕΟ, ναι. Τι, το ΚΤΕΟ είναι ένα, το ΚΤΕΟ. Ποιο είναι? Όχι, όχι. 50 ΚΤΕΟ, το δημόσιο ΚΤΕΟ. Δημόσιο ΚΤΕΟ. Ποιος πάει στο δημόσιο ΚΤΕΟ? Λοιπόν, σε εκείνο, όλοι, πάμε σε εκείνο το δρόμο, άκου να μαθαίνεις. Σιγάν, πάω στο δημόσιο. Έχει μεταγωγών, έχει σούπερ μάρκετ, έχει μεταφορικές, έχει εργοστάσεις, έχει τα πάντα. Εκείνος ο δρόμος δεν έχει διπλή, δεν έχει διαχωριστική γραμμή λευκή και ούτε φωτισμό. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι χαρακτηρισμένος σιδηροδρομική γραμμή. Mm. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Ναι. 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 Και τώρα που θα βγάλετε άλλο περιφερειάρχη, εσείς οι δεξιοί, να πούμε. Ποιον θα βγάλετε? Θα βγάλετε άλλον? Δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν δεξιός ήταν ο Ιωαννίδης. Αυτός ήταν δεξιός. Ο Τζιτζικός σας τι είναι, Πασόκ? Δεν ήταν δεξιός. Δεν βγήκε σαν δεξιός, σαν αντάρτης βγήκε. Τι αντάρτης? Ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος. Τι αντάρτης, ρε? Αντάρτης. Ξέρω εγώ, ανεξάρτητος. Τι αντάρτης, δεξιός δεν είναι? Ρε ένα δημοκράτη, δεν είναι? Σαν τη βγήκε σου. Άσε, αντάρτη είναι. Μούρι αντάρτη έχει αυτό. Αυτό έχει μούρι να πάει να φάει κανένα κουρασάν το πρωί. Σε κάνα 8 όροφο κτίριο στον 8ο όροφο. Να πιει 3 ώρες τον καφέ. Να φωνάξει την Πατουλίδα, την πει εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, κυρία Βούλα, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κάνουν κτλ. Του πει η Πατουλίδου, η οποία την κοινωνία την ξέρει, ενώ άλλος είναι αποστηρωμένος. Να του πει, κύριε Τομεάρχα, ξέρω εγώ πώς το λένε, εκεί στη Λαχαναγορά, είπε ο Βαρδάκης κτλ. Το κανονίσουμε. Μετά από τρία. Συγγνώμη, εσύ τώρα είσαι της παλιάς σχολής ή της καινούργια, έτσι είναι, ξεπινισμένοι άνθρωποι. Τι είναι? Μα δεν τα μπερδεύεις. Είσαι της καινούργια σχολής ή της παλιάς? Εμάς τους παλιούς μας κοροϊδεύεις. Ναι. Τους καινούργιους τους κοροϊδεύεις. Είμαι διάμεσα. Όλους κοροϊδεύεις. Σιγά, μωρέ, που είσαι διάμεσα. Είμαι διάμεσα. Άσε τώρα, έμαθα. Πήγαινε στο γυμνάσιο με ποδοσφαιρικά παπούτσια και έκανε τάκα τούκα, τάκα τούκα στην άσφαλτο. Ψέματα λέω. Ισχύρε, μπαγάσα. Πήγε με τις τάπες με τις τάπες τόσο τραγαλοπλαγιά. Αυτά που σκότωναν κόσμο. Και όχι μόνο. Του βάζε μια πετσέτα την κάρα μουσκεμά και του σατάρα για να κάνει μπλοζόν. Ψέματα λέω. Όχι. Τραγανά. Καλά, ρε. Έτσι πήγε στο σχολείο. Με τάπες πήγε στο σχολείο. Με τάπες αυτά μπορούσε. Γιατί 80 πήγαινε στο σχολείο. Με τάπες, ρε. Όλοι πηγαίνουμε στα ράκια και εσύ πήγε με τάπες. Σαν άλογο. Τα κατού κατάκα έρχεται ο Ραπτόπουλος, λέγανε. Από μακριά. Και ξέρει, το άβαζε ο μπαμπάς του για να μην το χάνει. Καλό, καλό. Γέλα, γέλα, γιατί την Κυριακή θα σου κοπεί το γέλιο. Δεν με νοιάζει. Πες μας ένα άρισμα. Ένα άρισμα. Γέλα, γιατί θα σου κοπεί το γέλιο. Εγώ, οι φίλοι μου είναι Αριανοί. Αλλά από τη δικιά μου εκπομπή με κράξαν όλοι οι Αριανοί. Με την υπόθεση Ζουράρη και το κλείνω εκεί, γιατί ήταν. Γιατί εγώ με τους Αριανούς είμαι φίλος και με τους Παοξίδες και με τους Ηρακλειδείς. Και να σου πω για την τσάντα τώρα. Να σου πω για την τσάντα. Πάμε στην τσάντα, την πολύκρονη. Εμείς πηγαίναμε, ρε, με το γυμνάσιο, πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι. Το 74, 76, βλέπαμε ΠΑΟΚ 0-4, 4-1, 76. Άκου, άκου, άκου. Αλλού θέλω να σου πάω. Ταξιδεύαμε όλη νύχτα, Δευτέρα δεν πηγαίναμε σχολείο, όχι με τσάντες. Πηγαίναμε ένα στυλό. Εσείς πού ήσασταν, ρε παιδιά? Να λέω εδώ. Καραϊσκάκι. Οπότε, αυτό τώρα που θέλουν να κάνουν οι Φιλανδοί, εμείς τα κάναμε πριν 40 χρόνια. Ναι. Τι έφερες εσύ ένα βιβλίο, εσύ τίποτα. Εσύ ένα στυλό. Εσύ τίποτα. Έτσι πηγαίνατε, ρε. Έτσι πηγαίναμε. Έτσι πηγαίνα. Μου έλεγε ο Καλαμπόκας. Έλα, γόρι μου, να μου πεις τι έκανε ο ΠΑΟΚ χθες. Έλεγα όλο το μάτς. Όλο το ρεπορτάζ. Όλο το μάτς. Με έβαζε 12. Κάποια στιγμή με βάζει 8. Λέω, γιατί, κύριε Καλαμπόκα? Χάσαμε. Λέει,
Όλο για το μάτς λες. Λέω για αυτά με ρωτάτε. Του λέω Δευτέρα θα πηγαίνει να αγοράζετε μπούζα, του λέω κι εγώ. Α, και μου το ξανά έκανε 12. Τζάμπα τα νέα, θα σου λέω το ρεπορτάζ. Ναι. Αφού πάω σε όλα τα γήπεδα. Ναι. Τώρα ο Σαββίδης που έκανε το κανάλι και δεν πήρε κανένα βλαχοπαοξία από εσάς, γιατί φωνάζει, γιατί κλαίτε. Θέλετε μεροκάμα. Άκου λίγο. Ναι. Καταρχάς, ο Κουλιανός είναι πανελλήνια εμβέλεια. Έτσι τα πάω, αλλά δεν θέλω. Είστε μέχρι τα Τέμπη. Αυτό. Ορίστε. Μέχρι τα Τέμπη είστε εσείς. Και πολύ είπε, άμα το θες και έτσι. Το θέλω και έτσι. Σε, αφού όλες οι εφημερίδες. Άμα ήταν να κάνει εσύ κανάλι για τον Πάοκο, θα έπαιρνε το EuroPlan που είναι 6-7 νομή. Λοιπόν, θα έπαιρνε το Εγνατία. Θέλει να κάνει κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας. Τον επιχειρηματία τον έχει για κουτό. Α, μπράβο, τι να πάει. Τα 10 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Θα διαφημίσει από όλη την Ελλάδα. Δεν διαφημίζει μόνο από εδώ τα δικά μα. Του άλλου τότε γιατί του βρίζετε του επιχειρηματίε που παίζαν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και την ΕΡΑ και την ΕΡΑ και την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ την ΕΡΤ. Μα την πληρώνουμε την ΕΡΤ. Την επιδοτούμενη από το λαό. Εμεί την πληρώνουμε την ΕΡΤ. Ναι, αλλά ρε φίλε, η ΕΡΤ. Άκου τώρα, η ΔΕΗ σου βάζει 4 λογαριασμού και ΕΡΤ με εκβιασμό ότι αν δεν του πληρώσει κόψει το ρεύμα. Σε ποια δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Πόσα εκατομμύρια Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί αξίδε είναι στην Ελλάδα. Πόσα εκατομμύρια. Τα 2/3. Εσείς τι είστε. Το έντριτο. Σιγά μην είστε το έντριτο. Άκου τώρα μια ιστορία. Ούτε το εμπέμπτο δεν είστε. Άκου μια ιστορία. Τώρα, βγαίνω σε, είμαι στην Αθήνα από τηλιαρισμένος του Βουλιαγμένης. Βαρδάκης είναι να μιλάει. Βαρδάκης. 2 με 4 στο Sport FM. Ναι. Ευγενέστατος, όπως πάντα. Θα το πάρει ο Σαββίδης, λέει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσύ βγαίνεις. Εγώ. Ναι. Λέω, είμαι εκτός λεκανοπεδίου ένας ακροατής σας και σας συγχαίρω. Αυτοί κράζαν τον ΠΑΟΚ τότε γιατί έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Ασχολούνται μαζί μας, μόνο τα παίζουμε. Ναι, δεν ναι. έχουν λόγο να ασχοληθούν μαζί μας άλλες φορές. Ναι. Τώρα ασχολούνται συνέχεια. Και τους λέω, τα πρώτα τραπέζια βγαίνει ο τραγουδιστής και δίνει το χέρι. Ναι. Και στα μπαρ λέει γεια σας. Λέω, ο μισός χάρτης είναι κόκκινος-πράσινος. Εκείνα τα χρόνια και πιο δεξιά και πιο αριστερά, ασπρόμορφο κτλ. Μα την πήδηξε στην ακροματικότητα. Άσερε τα τηλέφωνα, δεν έχουμε. Άσερε τα τηλέφωνα. Μαθαίνει ο κόσμο. Ο Ανδρώνης έστειλε. Μαθαίνει ο κόσμο. Δεν σε στρέψει τον Σαρόπουλο το βράδυ καλύτερα. Μαθαίνει. Άκου τώρα. Σε στρέψει εμά ο Ανδρώνης. Έξυπνο επιχειρηματία. Τι θέλετε. Έστειλε το βαρδάκι πρωί μα κάνει την ακροματικότητα 5%. Τι θέλετε, λέει, να πείτε και κλείνω. Όχι, λέω ότι τα μπροστινά τραπέζια τότε ήσασταν εσεί. Και τα μπαρ ήμασταν εμείς. Λοιπόν, ωστόσο λέω, αν ο ΠΑΟΚ ήταν στην Αθήνα θα ήσταν όλοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και αν ο Ολυμπιακός ήταν στη Θεσσαλονίκη θα ήμασταν Ολυμπιακοί. Δεν ισχύει. Ρε, θα μας πεις τώρα γιατί ο Σαββίδης σας έκλασε κανονικά και δεν πήρε ούτε ένα βλαχοπαοξί, ούτε ένα έχει κανονικό. Έχει πάρει παοξίδι. Ποιο πήρε, ρε. Έχει πάρει. Στα κάτι site πήρε εκεί πέρα, τίποτα δεν πήρε. Και έχει πάρει και τον Ατρίδη, έχει πάρει τον Γρηγόρη. Έχει... Άμα περπατήσει, άμα περπατήσει ο Ατρίδης από την Τζιμισκή μέχρι το Βαρδάρι θα τον γνωρίσει κανένας. Όχι. Ποιο Ατρίδης, ρε. Είχα ένα Ατρίδη η μαθητή, ποιο Ατρίδης. Το ξέρει η μαμά του τον Ατρίδη. Άλλο ποιο πήρε. Έχει στα site, είπαμε. Ποια site. Okay. Στα site. Έχει, πρέπει ποια site. Site γράφουν και γκόμενες και παίρνουν και 150 ευρώ. Α, τα site. Εντάξει, παίρνουν. Στην τηλεόραση σα πήρε ρευλάκι. Ποιο εμένα, εγώ δεν θέλω να κάνω. Θέλω για σένα. Πήρε κανένα βλάχο όπως ήταν στο βαρδάκι, τον πήρε και να κάνει κοσομασιόν εκεί πέρα. Τα... Κοίταξε τώρα. Η Αθήνα τη νύχτα να πούμε. Αρχόντισα μοιάζει. Τι να σε κάνω ρευλάχο. Δεν υπάρχει νύχτα. Τι να σε κάνω ρευλάχο να πούμε. Δεν υπάρχει νύχτα γιατί νύχτα την καταστρέψαμε εμείς. Οι ίδιοι που έπρεπε να την πουλάμε στο εξωτερικό. Λέγε, πήρε κανένα δικό σα. Γιατί δεν πήρε. Δεν ξέρω. Στον Νικόλα Κόπουλο και τον Ντέμι, λέγε. Τώρα σκέφτεται να πάρει τον Νικόλα. Τον Νικόλα πάρει. Ούτε τον Κόλκα δεν πήρε το παιδί. Δεν ξέρει, μπορεί να τον πάρει. Τι μπορεί να πάρει κάποιο. Περίμενε, δεν τέλειωσε όλη η. Επειδή κυνηγούσε τον Μίχελ, δεν τον παίρνει. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Μπορεί, και φωνάζει να ο Μαύρος από την Αφρική, έκανε το κανάλι ο Σαββίδης και παίρνει. Καλά σε κάνει, ρε. Χωριάτα, ρε να πω. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα που με τη Λίνη. Δεν είναι που τα κινητά, καθε αυτού τα κινητά. Απλά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λέει, δημιουργούν αυτό το WiFi και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Έτσι, δεν είναι τα κινητά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο καρκίνος του εγκεφάλου. 0-2, λέει, χαλαρά. Έχει τετραπλασιαστεί. Όσο πιο μικρό είναι το σήμα και όσο πιο κοντά είναι στα αυτή, ψήνει τα κύτταρα όπως ο φούρνος μικροκυμάτων το φαγητό. Φοβερό. Ναι. Φοβερό. Άρα, όσο μπορείς πιο μακριά. Πιο μακριά. Βάλε ανοιχτή ακρόαση. Έτσι. Τώρα, μόνο μην ξεφύγει κανένα παράξενο και είσαι όπως καμιά γυναίκα, κανένα έτσι. Και έχει κανένα φιλαράκι σου πει κανένα παράξενο. Μόνο έτσι. Ναι. Είναι το πρόβλημα. Αλλιώς, ανοιχτή ακρόαση. Έτσι, όπως λέω. Ναι, και ξεπαιδεύει την πουλάκια. Όσο πιο κοντά και όσο πιο μικρό είναι το σήμα, τα ψήνει μια χαρά. Σήμερα έχουμε δύο δικαστικές μάχες για τον ΠΑΟΚ. Η μία για τη μείωση της καμπάνας του Λουτσέσκου που φάγει τα 28 χιλιάρικα.
Δηλαδή εσύ τώρα έχεις κερδίσει με τον Μπίρδα δίκη ποτέ? Δεν ξέρω, εγώ το αναφέρω απλά. Γι' αυτό πήρατε και το Λάκη Σημειοφορίδη. Ο οποίος είναι δυναμίτης. Ο άλλος ποιος είναι? Ο Μπίρδας. Μαυρομάτης. Ο Μαυρομάτης με τον Μπίρδα. Ναι. Ο Μπίρδας ήταν που ήταν στην ΕΠΟ επί Γκαγκάτση που έπαιρνε τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Το μαζέψατε και αυτό, ρε. Και η άλλη υπόθεση. Το μαζέψαν και αυτό, ρε. Πρόσεξε λίγο. Η άλλη υπόθεση είναι του Ντοριάν Λεβέκ. Όπου ο Πάουκ πλέον ζητά και επίσημα τη διακοπή συμβολέου του, γιατί αυτό έχει μέχρι το 2020 συμβόλαιο. Φαντάζομαι δηλαδή τι κουρσούμια ήταν με τον Λεβέκ. Πήραν ένα παίχτη τραυματία και τον έκανα 4 χρόνια συμβόλαιο. Να τον πληρώσετε, φίλε. Έτσι είναι το σωστό. Αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος. Να τον πληρώσετε. Δεν είναι εδώ. Στη Γαλλία είναι. Ξέρεις τι λέει. Στη Γαλλία, εκεί πάει. Είναι καρποθεραπεία. Δεν είναι καν εδώ. Ναι, ξέρεις τι λέει. Παλιά ο κόσμος έκανε δουλειές με το στόμα και με το λόγο. Τώρα λέει συμβόλαια, επιταγές και τα λοιπά, από κάτω γράφει το λόγο έχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Δεν πλήρωσες, θα την πληρώσεις. Δηλαδή σε φταίει, εγώ πρέπει να την πληρώσει για το Λεβέκο Πάοκ. Έτσι. Να τον πληρώσει. Μα ήδη τον πληρώνει τζάμπα, 400.000 το χρόνο, ρε φίλε. Εσύ έτσι και... νοιάζει, έχει. Εμένα με νοιάζει το γεγονός ότι έκαναν ένα παίκτη τραυματία δηλαδή τόσα εσείς, πολλά χρόνια συμβόλαιο. Τόσες χεριές σας κάνανε στο Λεβέκο και στο Δόνι, έπεσε το μάτσε δηλαδή. Ναι. Ε? Λες δηλαδή είμαστε επιλεκτικοί. Ξέρω εκπληκτικοί εγώ. Είμαστε. Μας κάνανε χεριές, αυτή η χεριά δεν μ' άρεσε. Στο Λεβέ και θέλω Θόνη... να σχολιάσει κάτι, Ραπτόπουλε. Το μοντέλο Παναθηναϊκός τώρα χαλάει τα σχέδια των μανατζαρέων. Όχι. Αφού βγαίνει μια ομάδα από... που παίζουν παίκτες από τις ακαδημίες και από την ΚΑΠΑ 20. Τι θα πάρει αυτή η ομάδα? Δεν κατάλαβες. Χαλάει σχέδια. Όχι. Όχι. Βέβαια θα... δεν είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Τι θα πάρει αυτή η ομάδα? Στάσου, ρε, τι θα πάρει? Είναι 3-4. Δεν μιλάω για τις ομάδες της πρώτης γραμμής. Τι θα, αλλά θα πάρει αυτή τώρα, η ομάδα? Τι θα πάρει, ρε, η χρονιά ομάδα που έπεσε ο Ακράτητος, ναι, είχε 23 ξένους. Ναι. Και τον Πιπινίκα, πώς το λέγανε έναν. Σας έπιασε ο πόνος για τους Έλληνες τώρα, χρυσαυγίτες γίνατε? Τι γίνατε τώρα, πατριώτες? Ναι. Δεν πρέπει οι Έλληνες να παίζουν? Όχι. Τότε γιατί υπάρχουν οι ακαδημίες? Τι υπάρχουν? Οι ακαδημίες, οι K20, K18. Γιατί κάποιοι οι οποίοι από μπάλα δεν σκαμπάζουν, φτιάξαν μια ακαδημία, πάρουν τα λεφτά από τους ομαλάκες. Όχι, οι ομάδες οι μεγάλες γιατί τις έχουν τις ακαδημίες. Γιατί επιβάλλει ο UEFA. Είναι νόμος. Υπάρχει νόμος, έλα ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένας νόμος, ναι, ο οποίος λέει θα έχεις και ακαδημίες. Τι νόμος, ναι. Ο Άγιαξ και η Μπαρσελόνα, για αυτές τι εννοώ για τον γιατί νόμο. Γιατί φαίνεται παράδειγμα της Άγιαξ και την Μπαρσελόνα. Τα καλύτερα θα σου φέρω, τα καλύτερα παραδείγματα. Με τον Άγιαξ και την Μπαρσελόνα. Θα σου πω για αυτά που είπε ο Κουλιανός, θα σου πω το εξής. Όπα, φωτογραφίες βγαίνουν. Λοιπόν. Στέλνει όχι ρε που στο Βαρδάκι πρωί λέει. Ποιο το στείλε αυτό? Ένα ακροατή. Ωραία, μια χαρά, τι θέλει. Κορυφαίο Βαρδάκι, θέλει βουνό. Βράδυ. Δύο μήνες κάνω εκπομπή με τον Κουλιανό. Ναι. Τέτοιο μισάωρο να μην έχει γραμμή ποτέ δεν υπήρχε. Αφού ακούει ο κόσμος, ρε. Ακούει, μαθαίνει πράγματα, μαθαίνει, το Βαρδάκι. Δεν υπάρχει. Η Ολλανδία ρε, είναι Βαρδάκι. Μία... Άκου λίγο. Ερχόσουν το βράδυ. Ναι. Και είσαι το καλύτερο ναρκωτικό εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή πήραν οι φαρμακευτικές εταιρείες τηλέφωνο και λέει διώξτε τον γιατί δεν πουλάμε στα φαρμακεία. Έτσι, μπράβο. Τι ακροματικότητα λοιπόν, να μας κάνετε. Ψυχανάλυση, ψυχοθέραπη. Λοιπόν, ναι, η Ολλανδία, η Ολλανδία είναι μας μια... Μας κατέστρεψε το εμείς. Η Ολλανδία... Αυτός ο Ανδρώνης δεν έχει μια άλλο πώς είναι πρωί στον ύπνο συμμαθήτες. Εσύ με προκάλεσες και εσύ με προσκάλεσες. Στον ύπνο συμμαθήτες. Εσύ με προκάλεσες. Μας κατέστρεψε. Μας προσκάλεσες. Λοιπόν, άκου Bon Viver τον Βορείο Πρωταστήριο. Δηλαδή αν είσαι ο φίλος του Ανδρώνης, θα έκανες ραδιόφωνο εσύ. Όχι ρε. Έλα, γράμμες ήφερε για να πας αν πουλάς το λεπτό μαρτάκι. Λέω, να έρχεσαι εγώ. Κάνει τράμπα το γυάλεμα να πούμε. Λοιπόν. Έλα μαράνι γραμμές τέρε. Κάνει τράμπα το γυάλεμα. Ο κόσμος ακούει και μαθαίνει. Ακούει και μαθαίνει. Τι να μάθει. Η Ολλανδία. Πώς τρώγατε τα λεφτά των επιχορηγήσεων με τις πόρνες δεκαετίας του 80. Να μας τρελάνεις ρε Βαρδάκι. Ρε ο μπαμπάς τι δουλειά έκανε? Τι έκανε ο μπαμπάς μου? Τι δουλειά έκανε? Στην τράπεζα δουλειά. Αυτός θα δίνει τα λεφτά. Κάτσε λίγο. Κάτσανε κανένα τραπεζίτη. Μόνο αυτοί που τα τρώγανε, αυτοί που τα δίνανε, εσύ τα λες. Άμα είσαι ρε χωριάτη. Ρε άντε ρε χωριάτη ρε. Κανένα Paul Boy. Άμα κλείσεις κανένα σωληνάκι δεν έχεις λεφτά το ξεβουλώσεις ρε. Ρε μια χαρά το έχω. Εγώ λέω Βαρδάκης λοιπόν, θα έρχεται κάθε μέρα, θα φέρω και μια κόρνα, θα βαράω ένα καμπανάκι λοιπόν, να τελειώνει. Πάρε τις γραμμές ρε. Κανένα τραπεζίτη πιάσανε. Και αυτό το πιάσω. Έτσι μπράβο. Ο μπαμπάς σου καλά τα δίνε τα λεφτά. Στους τότε παράγοντες. Ναι. Κλικ, κλικ, σταματάμε ναι, λίγο να πάμε στον κόσμο. Ερώτημα πολλών φίλων Αριανών για τον Μπάσα. Ο Μπάσα έρχεται σήμερα. Δεν παίζει ο Μπάσα, ρε. Χεστήκατε πάνω σας. Ναι, είναι ένα θέμα. Τι έγινε ο Μπάσα, ο Μαραντόνα είναι ο Μπάσα. Να γέμισε, ρε. Τι θες. Βρε γέμισε ο Καζαμπάκας, έκανε μποϊκοτάζ για να κάνει εσύ καζούρα. Έλα, καλημέρα. Πάρε δύο λεπτά τον κάθε ακροατή εδώ πέρα. Ναι, έλα, φίλε. Με το Βαρδάκι. Μωρό μου. Φίλε, καλημέρα. Στα 60 και φέρει. Λέγε πάρ το γρήγορα το έργο, ναι. Πες αυτό να σταματήσει με τα μακριά μαλλιά επιτέλους. Ποιος έχει μακριά μαλλιά? Πάμε φίλε, έλα, καλημέρα, πάμε. Πάρε γρήγορα τη στροφή φίλε. Τι στροφή, πήραμε να ακούμε και μας λες όλους τους έβγαλες άχρηστος Έλληνες ρε φίλε. Δεν είσαι. Εγώ άχρηστος. Τι είσαι. Κι εγώ άχρηστος είμαι.
Σαν Έλληνας. Δεν είμαστε άχρηστοι. Εγώ μιλάω για το ποδόσφαιρο, δεν μιλάω για γιατί, το. Γιατί, εσύ τι ομάδα είσαι? Ξάνθη. Ξάνθη είσαι. Οχ, οχ, φίλε. Οχ, έλα, ξεκίνα. Άμα θέλω να αυτοκτονήσω και εγώ κατάδυνο θα έρθω στην Ξάνθη. Ποια Ξάνθη είναι? Αυτά ήθελα. Άντε καλά. Μείνε στη Χαβούζα τότε. Άντε φύγε από τα κρύε. Καλημέρα, επόμενος. Πάμε τώρα. Δεν είχε άποψη. Έλα, φίλε, έλα, ναι. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, ρε. Ρε Ραπτόπουλε. Ναι. Ένα μόνο σου λέω. Σου βγάζω το καπέλο, ρε Παγκαθά. Εμένα. Εσένα, ναι. Λοιπόν, έχεις πολλές αναποδιές. Έχεις όμως μια ειλικρίνεια στα όρια του κινησμού. Ναι. Αλλά είσαι όαση, πραγματικά είσαι όαση. Μα ήρθε τώρα αυτός. Είπε μια αλήθεια. Έχεις μια ειλικρίνεια στα όρια. Πήγανε στην Ιταλία τώρα ο Παοξής στη Φλωρεντία και όταν πήγαινε να πούμε κάτω στην Αθήνα και σταματούσανε, δέρνανε τους ταβερνιάριδες και κλέβαν τα κρέατα και τα βάζανε στο πούλμαν να πούμε. Με χασίσι και κρεατοφαγία. Τι να μας πείτε. Ακούρε Λεβέντη, άκου, θα σου πω. Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Είσαι μεγάλη αμαρτία, Ραπτόπουλε, αυτό μόνο σου λέω. Αμαρτία, είπε. Αλλά στα Αιρτζιανά είσαι όαση. Τους αφήνει, είσαι μπροστά χιλιόμετρα. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω πολύ σοβαρά, παρότι σε πολλά παριστάνεις και τον ψιλοχρυσαυγίτη, αλλά το κάνεις θέατρο, ξέρω. Σωστό, ο κύριος. Τι κάνω τον χρυσαυγίτη? Όχι, δεν το κάνω. Ψηλό. Έγινε, φίλε. Πώς τη λέγανε? Ζαμπέτα, τα είπαμε με Ζαμπέτα. Λοιπόν, ναι. Άκουμε, εγώ πιστεύω ότι έχεις πάρει το DNA της γιαγιάς σου. Το πήρε. Όλα τα άλλα είναι θέατρο. Τα λέμε. Φύγε, καλημέρα. Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλε. Σταματάς στη Λάρισα. Βγάζει απ' έξω τον ταβερνιάρι, ήτανε μπουφές. Και μπαίνει μέσα, να μην λέω ονόματα, άσε λέει θα του σερβίρω εγώ. Και αρχίζει με τα χέρια δίνει τις μερίδες στους οπαδούς, θύρα 4. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή έρχεται γνωστό όνομα και έχει βάλει τα κεφτεδάκια μέσα στην τσέπη. Και λέει, βάλε μας και λίγο σάλτσα. Αυτό τον ΠΑΟΚ θέλουμε. Τέτοια θες, ναι. Αυτόν όχι της Φλωρεντίας. Ποιες η Φλωρεντία, Φλόρε. Να φάμε τα κρέατα. Ο ταβερνιάρη το λέει, πότε θα πληρωθώ, θα τα πούμε στην επιστροφή του. Καλημέρα, έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσανα. Πάλι μου είσαι Βαρδάκη. Όπα. Σαν να μην ήπια καφέ, σαν να μην έριξε νερό στα μούτρα μου. Όπα. Να πήρω ύπνος. Ωραίος. Έχετε νερό σπίτι? Ξαφνικά μόλις μπήκε στο ραδιόφωνο, καθίσαμε όλοι κάτω και λέμε ποιος θα σηκωθεί να πάρει τηλέφωνο τώρα. Τι ραπτόσκυλα είναι αυτά, εσύ. Τα έχεις δώσει σειρά άγρια εμένα. Ωραίος, μαζί σου κι εγώ, μαζί σου. Κάτσε να ακούσω. Που κάθονται όλοι μέσα σε μια ταβέρνα, σηκώνονται ένας-ένας, φεύγουν, λένε θα πληρώσει ο τελευταίος και ο τελευταίος θα πληρώσει ο πρώτος. Θέλουν και νέα τούμπα με καρέκλες. Άμα πας σήμερα στην τούμπα και κάνεις κακά σου σε καμιά τουαλέτα, το λιγότερο που θα κολλήσει είναι σύφυλλη. Θα πας στην τούμπα στη θύρα 4 στην τουαλέτα να κάνεις κάκα. Δηλαδή. Εγώ σου πάω στην τουαλέτα. Θέλουν πολιτισμό αυτή τώρα. Τι να πω, ρε φίλε. Ήταν ένας, είχε πάρει το καρεκλά και έφυγε μαζί του στο σπίτι. Τι να σου πει. Ξέρεις παλιά πως κατουρούσαν ο ένας πίσω από τον άλλον και ο ένας κατουρούσε την πλάτη του άλλου. Τα λέμε, αδερφούλη. Καλημέρα, πάνε πλήσω, άιντε. Λοιπόν. 58 λεπτά μετά τις 9. Εγώ το γούσταρα σήμερα το Βαρδάκι. Πάντως δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς και τι είπαν οι ακροατές. Είπε ωραίες ιστοριούλες. Λοιπόν, είσαι γιος τραπεζίτη. Ναι. Αυτά θα βγάζεις στον κόσμο. Ναι. Έζησες με τα λεφτά αυτινών που πιστεύεις ότι τα φάγαν και τώρα πληρώνουν. Α, σου κάνω λίγο και την ακτινογραφία σου. Δεν έγινες μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά έγινες μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός. Και ξέρεις γιατί δεν έγινες μεγάλος ποδοσφαιριστής? Επειδή είμαι κοντός. Όχι, δεν είσαι κοντός. Γιατί κοντός? Θα σου απαντήσω. Πώς είναι 75-76 παίχτες? Θα σου απαντήσω. Α, τέρμα, ναι. Γιατί ούτε ο γιος του Πάριου έγινε Πάριος, ούτε ο γιος του Στράτου Διονυσίου έγινε Διονυσίου, ούτε ο γιος του Κόκοτα έγινε Κόκοτα, ούτε εσύ ο γιος του Μηταρά θα γινώσουν ποδοσφαιριστής. Αλλά πήρες το ελάττωμά σου αυτό και το έκανες. Νούμερο 1, το εκτόξευσες. Προτέρημα. Ρε, η γιαγιά Ζαμπέτα να είναι καλά. Γι' αυτό σε συγχαίρω. Όχι, η γιαγιά Ζαμπέτα να είναι καλά. Και έχεις και μία αρρώστια σαν και εμένα. Ναι. Και σαν την ώρα Βαλσάμι. Και την ώρα Βαλσάμι υδροχός είναι. Ναι. Ναι, 24. Είστε υδροχός. Ναι. Ποιο υδροχός? Ποιο χρόνο είναι όμως, ξέρεις? Πώς δεν ξέρω, το 48 γεννηθείς έλεγε. Ρε εσύ, σε μένα. Εσύ είναι Βαρδάκης. Εγώ και εσύ είμαστε σχολείο στο ίδιο νόμισμα. Αφού ο κόκκινος έχει μπερδευτεί, γιατί να πει τη Βαρδάκη, όλη τη Βαρδάκη. Λοιπόν. Α, έτσι λέει. Λοιπόν. Βαρδάκης. Χωρούσε ένας κόκκινος τόση ώρα, δεν το βάλα το παιδί. Αυτό που λέει. Ναι. Εγώ και εσύ είμαστε στο ίδιο νόμισμα, απλά είμαστε από τις διαφορετικές πλευρές. Ναι. Η αξία μας είναι στο ίδιο νόμισμα όμως. Ένα-ένα, μισό-μισό. Δεν είναι ωραίος τύπος, ρε φίλε, λοιπόν, κάνεις παρέα.
Στη θεωρία καλός. Δεν μήμα... είναι ωραίος τύπος να κάνεις παρέα, άκουσε λέω. Και εσύ θα βγεις με βαρδάκι, θα περάσει καλά. Στο λέω. Εγώ έχω την αίσθηση μου. Ναι. Δεν μπορεί ένας βλαχοπαοξής να έχει την bombe verte. Δεν γίνεται. Καλά, με την πάροδο των ετών όλα αλλάζουν. Τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί. Μαντιλάκι τώρα. Σαν το χείτα στο Μακεδονία TV εκεί. Αφού είναι πόμπι, είναι το μαντιλάκι τώρα το πάω. Εμείς όμως αυτός βουτούσε τα χέρια στην κορμή να φάει τα κεφτεδάκια με συσάτσες. Τι δουλειά έχει το μαντιλάκι στην τσέπη, ρε. Εκεί είναι την αίσθηση. Από τη δεκαετία του 80 πάω στο Παρίσι για μόδα και για ρούχα. Να σε λέει, τώρα σε άλλο δουλειά, άλλο πάω, κρε. Πάω και είσαι, ρε. Τα κεφτεδάκια είχαν και. Συγγνώμη, οι τσέπες από τα κουστούμια είχαν και ειδικό αυτό για τη σάλτσα από τα κεφτεδάκια. Είχε, ναι, η τσέπη την κάναμε για του παοξίδε. Μισό τάπερ, μισή τσέπη. Δήμο Βαρδάκη, σε ευχαριστούμε. Εγώ, σας ευχαριστώ. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Εγώ το διασκέδασα και γιατί το του τη φύλαγα. Ναι. Λοιπόν, κάνε ρώτα τον Ανδρό γιατί έφαγε 3 γκολ εχθές. Έτοιμο τον έχει τον προπονητή. Ανεβείτε πάνω τα πείτε. Λοιπόν, έτοιμο τον έχει τον προπονητή. Σου άρεσε όμως ένας γάμος και δύο κηδείες. Από Αβραμίδη σε Βελιτσέλο. Καλημέρα, καλημέρα. Σε Αβραμίδη. Καλημέρες και στους δύο, και στον Κωνσταντίνο και στον Δήμο τον Βαρδάκη και σε όλες και όλους εσάς, αλλά και τον Θανάση Καζαμπάκα. Να σας ενημερώσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε ότι οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές οργανώσεις, Ευρωλίγκα και Basketball Champions League, είναι στα κανάλια Nova Sport μέσα από τη Wind Vision, και εκεί μπορούμε να απολαμβάνουμε και τις ελληνίδες στις ευρωπαϊκές μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για το βαρύτιμο τρόπιο της Ευρωλίγκα, αλλά μπορούμε να απολαμβάνουμε και τις μάχες της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Προμηθέα για το Basketball Champions League. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ, Rap and Cool Show, φινάλε τεπαρτίδο. Ακολουθεί Γιάννης Πάγκος, ο Γιώργος Ζαΐρης. Στις 12 η ενημέρωση σέντρα με τον Κωστή το μεσημέρι στις 2. Με τον Κουλ σε ένα εντελώς διαφορετικό στυλάκι, φάκι το απόγευμα. Με Θανάση Κυλώνη, με τους άχαστους. Να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.